Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα ακόμη μιξάζ, μίξη δύο παλαιότερων βίντεο. Το πρώτο βίντεο, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, έχει κυκλοφορήσει 2 Φεβρουαρίου 2020, πάλι λίγο καιρό πριν από τον κορονοϊό, και μάλιστα λέω κιόλας πως είναι τα γενέθλια της Κυριακής εκείνη τη μέρα, η οποία γίνεται 20 ετών και σε λίγο καιρό η Κυριακή θα γίνει 24. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο είναι ένα βίντεο όπου ένας άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε τη φιλία για να απαυτώσει τη φίλη του. Ο τίτλος αυτού του βίντεο, να σας τον πω ακριβώς ποιος ήταν όταν πρώτο βγήκε το βίντεο αυτό, ήταν «Αυτός τώρα χάλασε μία φιλία για ένα πάθος ανεκπλήρωτο». Και η κοπέλα που στέλνει αυτή την επιστολή έχει κάποια θεματάκια. Είχε κάποια θεματάκια τουλάχιστον όταν την έστελνε. Επειδή παρόλο που με εκείνο τον φίλο της είχε εξελιχθεί σε σεξουαλική εκμετάλλευση το πράγμα, τον ήθελε οπωσδήποτε στη ζωή της, έστω και σαν φίλο, γιατί φίλος το ως σημαίνει κάποιος που πραγματικά είναι. Έστω και σαν φίλο, γιατί πραγματικός φίλος δεν ήταν. Γιατί τους φίλους μας δεν τους απαυτώνουμε. Πάμε να δούμε αυτό το πρώτο βίντεο. Καλημέρα. Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 σήμερα, το πρωινό μας vlog. Είναι και τα γενέθλια της κόρης μου της Κυριακής σήμερα, γίνεται 20 ετών να ζήσει. Και πάμε να διαβάσουμε την επιστολή, η οποία με προβλημάτισε, αλλά από την άλλη μου άρεσε αυτή η επιστολή, γιατί νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμη για πολλές φίλες και φίλους. Χάλασε μια φιλία για ένα πάθος ανεκπλήρωτο? Ή στόχος μου δεν είναι να χωρίσει, μου αρκεί να είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου, μου αρκεί η φιλία του. Πάω κατευθείαν στην επιστολή. Γεια σας κυρία Θέκλα. Γεια σου. Παρακολουθώ όλες σας τις εκπομπές. Σας εύχομαι πάντα να έχετε επιτυχίες και να βοηθάτε όλο τον κόσμο με τα προβλήματα του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη. Θα εκτιμούσα πολύ τη γνώμη σας για ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Διορίστηκα στο δημόσιο προδιετίας και γνώρισα έναν συνάδελφο, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα και ο οποίος με βοήθησε να προσαρμοστώ σε ένα πολύ δύσκολο επαγγελματικό περιβάλλον. Μόλις είχε διοριστεί και αυτός, ένα μήνα πριν από εμένα, και είχε εγκαταλείψει τη μικρή πόλη όπου διέμενε με τη γυναίκα του για αυτή τη δουλειά στο δημόσιο, εδώ στο αστικό κέντρο δηλαδή. Είμαστε και δυο τώρα γύρω στα 50, εγώ χωρισμένη εδώ και χρόνια με μεγάλα παιδιά και αυτός παντρεμένος. Κάναμε πολύ παρέα, βγαίναμε έξω εντελώς φιλικά. Μιλούσαμε για τη δουλειά και κάποιες φορές για τα προσωπικά μας. Μου έλεγε ότι με τη γυναίκα του είναι σαν αδερφάκια, αλλά δεν σκέφτεται να χωρίσει και ότι κάποια στιγμή θα ζητούσε μετάθεση για να πάει στην πόλη που ζει η γυναίκα του, η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από εδώ που μένετε εσείς και δουλεύετε. Να σημειώσω ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2 χρόνια για να μπορεί να πάρει μετάθεση. Του είχα πολύ εμπιστοσύνη. Ήταν κάτι που μου βγήκε αυθόρμητα από την αρχή της γνωριμίας μας, ενώ από τη φύση μου είμαι πολύ καχύποπτος άνθρωπος και έχω μόνο μία καλή φίλη την οποία ξέρω 40 χρόνια. Και δεν έπεσα έξω. Σε ό,τι του έλεγα ήταν τάφος και έδειχνε ότι με εκτιμούσε. Δηλαδή σου φάνηκε ότι άξιζε τη φιλία σου αυτός ο άνδρας. Σε μερικούς μήνες το σκηνικό άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει. Ναι, όχι που δεν θα άλλαζε. Άρχισε να με προσεγγίζει ερωτικά, διακριτικά πάντα, και στις διακοπές μάλιστα με είχε πάρει 5 τηλέφωνα ενώ ήταν στην επαρχία με τη γυναίκα του. Μόλις γύρισε, την επόμενη μέρα βγήκαμε έξω και για πρώτη φορά μου ανοίχτηκε και μου είπε ότι η γυναίκα του δεν έχει καλές σχέσεις με τη μάνα του και ότι ο ίδιος δεν αντέχει να βρίσκεται στο επαρχιώτικο κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, ότι δεν ξέρει αν θα φύγει ή θα μείνει, δηλαδή δεν ξέρει αν θα φύγει από το αστικό κέντρο στο οποίο εργάζεστε μαζί, αλλά δεν σκοπεύει να χωρίσει. Να σημειώσω ότι εδώ έχει δικό του σπίτι, όπου μένει με την κόρη του που είναι φοιτήτρια. Ήρθαμε πιο κοντά συναισθηματικά και ξεκίνησαν ερωτικές περιπτύξεις. Εγώ ήμουν σίγουρη από την αρχή που διάβαζα το mail ότι ήρθατε πιο κοντά. Γιατί έχω πει πολλές φορές και σε άλλα vlogs που έχουμε κάνει για τη φιλία μεταξύ ανθρώπων που θα μπορούσαν να έχουν ερωτική έλξη μεταξύ τους, δηλαδή φιλία μεταξύ ετεροφιλόφιλου άνδρα και ετεροφιλόφιλης γυναίκας, ότι δεν είναι εύκολο να συμβεί.
Εγώ δεν τον έβλεπα καθόλου ερωτικά όλο αυτό το διάστημα. Το θεωρούσα τον καλύτερο μου φίλο που θα έπαιρνα τηλέφωνο και θα συζητούσα αφού του είχα εμπιστοσύνη. Ήθελε να προχωρήσουμε ερωτικά, αλλά μου έλεγε ότι δεν τον πειράζει να μείνουμε κι έτσι, ως φίλοι. Σαν φίλοι θα πω εγώ. Το ως σημαίνει ακριβώς το ίδιο. Για παράδειγμα, πώς χρησιμοποιεί το ως, μπορώ να πω εγώ ως ψυχολόγος, εγώ που είμαι ψυχολόγος. Το σαν σημαίνει είναι παρομοίωση, σαν φίλοι. Όχι ακριβώς φίλοι, σαν φίλοι. Παράδειγμα, εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο σαν ψυχολόγος, επειδή σημαίνει ότι, σαν να λέω, είμαι παρόμοιο, σαν κάτι παρόμοιο, δεν είμαι ακριβώς ψυχολόγος, λέω ως ψυχολόγος. Άρα, το ως φίλοι που σου είπε να μείνετε, λάθος το είπε, σαν φίλοι. Γιατί γίνεται από τη στιγμή που κάνετε ερωτικές περιπτύξεις και σου ζήτησε να προχωρήσετε και παρακάτω να είστε φίλοι καθαρόιμοι. Οι καθαρόιμοι φίλοι δεν έχουν καθόλου ερωτικό, σεξουαλικό κομμάτι μέσα. Καθόλου όμως. Η φιλία, είπαμε, είναι ένας πλατωνικός έρωτας. Το πλατωνικός είναι που κάνει διαφορά μεταξύ φιλίας και σχέσης. Τελικά, στις αρχές του Ιουνίου, κάναμε έρωτα. Να σας πω ότι την πρώτη φορά έκανα σαν παρθένα. Ίσως επειδή διαισθανόμουν την εξέλιξη της σχέσης αφού είναι παντρεμένος. Μάλιστα με ρώτησε πρώτα αν ήθελα και εγώ να το προχωρήσουμε την ώρα που φιλιόμασταν και αγκαλιαζόμασταν. Την gentleman. Μετά την ερωτική πράξη, εκείνος κατάλαβε ότι αισθανόμουν άβολα και με έπαιρνε αγκαλιά για να καθησυχάσει τους φόβους μου, λέγοντάς μου ότι θα είμαστε μαζί και όπου βγει. Μάλιστα σχεδίαζε να πάμε και ένα ταξίδι και έδειχνε ότι με ήθελε πολύ. Σε ωραία γράφεις, λες έδειχνε. Δεν λες με ήθελε πολύ, λες έδειχνε. Αν και είναι πολύ εσωστρεφές άτομο, όταν έκανε ένα μικρό πρώτο βήμα και του εκδήλωνα τα συναισθήματα μου, έβρισκα πάντα ανταπόκριση και ανοιγόταν και αυτός. Αλλά σταμάτησε πια να μου μιλάει για το γάμο του και την προσωπική του ζωή. Άπαξ και έκανες σεξ με τον άλλον, δεν μπορείς πλέον να είσαι φίλος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σταμάτησε να σου λέει για την προσωπική του ζωή, επειδή πλέον δεν σε βλέπε ως φίλη, σε έβλεπε σαν ερωμένη. Σαν, όχι ως ερωμένη, σαν. Εξήγησα προηγουμένως τη διαφορά του ως και του σαν. Το ως σημαίνει ακριβώς έτσι. Το σαν σημαίνει κάπως. Παρομοιωτικό είναι το σαν. Να επισημάνω ότι όταν βγαίναμε η γυναίκα του τον έπαιρνε τηλέφωνα, αλλά αυτός προσπαθούσε να το κλείσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και τα απαντούσε δηλαδή κανονικά μπροστά σου. Το καλοκαίρι έφυγε για την πόλη όπου είναι η γυναίκα του για ένα μήνα, με την άδεια που πήρε από τη δουλειά και άρχισαν να ρεώνουν τα τηλέφωνα. Ναι, που δεν θα ρεώνα, φυσικά θα ρεώνα. Στον ένα μήνα με πήρε τηλέφωνο μόνο δύο φορές. Όταν γύρισε, βγήκαμε έξω και ήταν τελείως διαφορετικός. Έδειχνε ότι κάτι τον απασχολούσε. Το μόνο που μου είπε είναι ότι δεν ξέρω αν θα μείνω ή θα φύγω. Δώσε το βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω να το διαβάσει. Προς εμένα ήταν συναισθηματικός και τρυφερός. Ήμασταν σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα, αλλά έβλεπα ότι κάτι τον βασάνιζε. Μου είπε επίσης ότι θέλω να είσαι ευτυχισμένη και ότι θα στεναχωρηθώ κι εγώ όταν φύγω. Πραγματικά τι να σου πω, την ευτυχία σου έχει πρώτη προτεραιότητα ο συγκεκριμένος. Να σημειώσω ότι το θα στενοχωρηθώ και εγώ όταν φύγω μου το έλεγε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της γνωριμίας μας, φιλικής και ερωτικής. Για σένα, παιδί μου, μπορεί να ήταν φιλική στην αρχή, γι' αυτό ποτέ δεν ήταν φιλική. Κατά τη γνώμη μου, πάντα. Σε κάποια φάση μου είπε ότι θέλει να μείνουμε φίλοι, γιατί θα εκτροχιαστούμε. Τι εννοούσε θα εκτροχιαστείτε? Καλά, θα μας τρελάνει και αυτός. Ε. Δηλαδή, όλες οι περιπτωσάρες, πάτε και τις γνωρίζετε και μας στέλνετε mail. Φαντάζομαι ότι όταν σου είπε σε κάποια φάση να μείνετε φίλοι γιατί θα εκτροχιαστείτε, θα εννοούσε πρόφανως, υποθέτω, ότι αν συνεχίζετε να έχετε ερωτικές επαφές, θα σε ερωτευτεί και θα αναγκαστεί να χωρίσει τη γυναικούλα του και να χάσει τη βολή του. Αυτό θεωρεί εκτροχιασμό. Δεν θεωρεί εκτροχιασμό το να πατάει τη γυναίκα του και να κάνει εξωσυζυγική σχέση και να κάνει σεξ έξω από το γάμο και να μην τιμάει το στεφάνι του. Γιατί εσύ δεν έχεις στεφάνι, εσύ είσαι ελεύθερη. Αυτός είναι παντρεμένος που δεν τιμάει το στεφάνι του. Αυτό δεν είναι εκτροχιασμός και ξεπεσμός. Εκτροχιασμός είναι το να χωρίσει, επειδή αγάπησε αλλού. Μάλιστα.
Του επεσήμανα ότι βλέπει και αυτός ότι έχουμε καλή επικοινωνία, συναισθηματική επαφή και ερωτικό πάθος, εμπιστοσύνη και σεβασμό ένας προς τον άλλον, αλλά αφού αυτή είναι η αποφασή του, θα τη σεβαστώ. Εξαφανίστηκα τελείως, αλλά εκείνος ερχόταν στο κτίριο που δουλεύω, δουλεύουμε στην ίδια υπηρεσία αλλά σε διαφορετικά κτίρια που έχουν απόσταση κάποια μέτρα, μου μιλούσε και με άγγιζε, 100 μέτρα, 200 μέτρα το ένα κτίριο από το άλλο, μου μιλούσε και με άγγιζε τυχαία και καλά. Πολύ φίλος, πολύ φίλος. Καθόλου φίλος με εμένα φυσικά, γιατί εγώ θα λειτουργούσα έτσι. Μου μιλούσε και με άγγιζε τυχαία και καλά, εγώ σαν να μην συμβαίνει τίποτε, άλλωστε τι μπορούσα να κάνω μπροστά σε τόσο κόσμο. Θες να σου απαντήσω τι θα έκανα εγώ μπροστά σε τόσο κόσμο? Δεν θες. Αχ, αλλά εσύ δεν θα το έκανες, γιατί εσύ δεν θες να τελειώσει αυτή την και καλά φιλία. Νομίζω, έχεις ένα κολληματάκι. Μη σου πω και δυο και τρία. Με πήρε ένα τηλέφωνο στη γιορτή μου, στην αρχή δεν το σήκωσα, αλλά επέμενε και μιλήσαμε περί ανέμων και υδάτων. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσα να το ξεπεράσω, να δω την κατάσταση λογικά. Παρά το γεγονός ότι πονούσα πολύ και είχα χάσει τον καλύτερο μου φίλο, έλεγα μέσα μου ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Αγάπη μου, δεν ήταν ο καλύτερος σου φίλος. Ήταν ένας γκόμενος της μαύρης ορκής που λέμε στα κυπριακά, της μαύρης ορκής. Δεν είναι και καλός γκόμενος, που σε κοροϊδεύε και εσένα και τη γυναίκα του, ο οποίος σε προσέγγισε με πρόσχημα τη φιλία για να σε... Το οποίο όταν το πέτυχε, σου είπε να μην κάνετε πολύ συχνά. Μπας και εκτροχιαστείτε, δηλαδή να κολλήσετε και να χάσει αυτό τη βολή του, ο βολεψάκιας. Για ποιο λόγο συμβαίνουν? Είχα χάσει τον. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν ο καλύτερος σου φίλος, μην έχω βλακίες. Δεν ήταν ο καλύτερος σου φίλος. Ήταν ένας που εσύ τον είδες μεν φιλικά, αυτός δεν σε είδε ποτέ φιλικά. Και λες μέσα σου, έλεγες ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Όλα συμβαίνουν για να μάθεις να ξεχωρίζεις, να διαχωρίζεις τη φιλία από τον έρωτα. Και να διαχωρίζεις ένα αρπακτικό, έναν γήπα, ο οποίος βλέπει μια γυναίκα στην εργασία του, η οποία, την οποία προφανώς γουστάρει, σαφώς σε γουστάρει, διαφορετικά δεν θα μείνει όλο αυτό, και την οποία την εντοπίζει και την προσεγγίζει με τρόπο που θεωρεί ότι θα είναι καλύτερος για να την κερδίσει, να την βάλει που κάτω, που λέμε στα κυπριακά, δηλαδή να κάνει αυτό που κάνατε, και μετά να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια και να σε αφήσει σένα μετά να λύνει το puzzle και να γεμίσει τα κενά. Θα κλαμπού θέλω ένα συγκεκριμένο, πραγματικά. Έτσι δεν τον πήρα ποτέ κανένα τηλέφωνο, ώσπου μετά από 3 μήνες με προσέγγισε και κάναμε πάλι έρωτα. Όχι που δεν θα κάνατε. Αυτός θέλει να κάνει έρωτα μαζί σου, αλλά θέλει να κάνει αναδιαστήματα, ώστε να μην εκτροχιαστεί. Πόσο με ενοχλεί αυτή η έλλειψη ειλικρίνειας στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Θα γούσταρα πολύ περισσότερο αν θα σου πει: εγώ είμαι αυτός που είμαι, είμαι παντρεμένος, είμαι πολυγαμικός, γουστάρω να έχουμε μια παράλληλη σχέση. Δεν θέλω να έχουμε και πολλά πολλά, μπας και χωρίσω γιατί δεν θέλω να χωρίσω. Και εσύ να ξέρεις να επιλέξεις ξεκάθαρα ότι αυτός θέλει αυτό το πράγμα. Και αν το θέλεις και εσύ όντως αυτό το πράγμα, να προχωρήσεις. Όχι να σου πουλάει φιλίες στην αρχή και έρωτα στη συνέχεια και μετά να σε αφήνει στα κρύα του λουτρού και να έρχεται ως απομηχανής, δεν ξέρω εγώ τι. Θεός σίγουρα όχι. Πώς από μηχανή τέτοιος να σε απαυτώνει μετά από 3 μήνες που δεν μιλήσατε. Μου έλεγε πάλι ότι θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Όχι, αυτή δεν θέλει να είσαι ευτυχισμένη. Θέλει αυτός και το τέτοιο του να είναι ευτυχισμένα. Εσύ δεν θέλει να είσαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι ψέμα. Ήταν πολύ τρυφερός και συναισθηματικός μαζί μου. Αχ, το χρυσό μου. Ναι, έχει πολλούς οι οποίοι προκειμένου να επιδείξουν είναι πολύ τρυφεροί και συναισθηματικοί εκείνη την ώρα, λίγο πριν και λίγο μετά. Και μετά χάνονται. Αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά και έτσι απομακρύθηκα. Καλά έκανε και άτομο το απομακρύθηκε. Στον gut instinct σου προφανώς σε προειδοποιούσε. Τα Χριστούγεννα που με έστειλε ένα τυπικό μήνυμα για χρόνια πολλά, το απάντησα. Κατέστρεψε τη φιλία μας για να γαμίσει. Επιτέλους ξύπνησες. Μπράβο! Μετά από αυτό το μήνυμα δεν μου μιλούσε στη δουλειά. Χεστήκαμε, δεν μας μιλάει. Μάλιστα έτυχε, ή μήπως ήταν μοιραίο. Παρετάτε με τη μοίρα. Και μετά και με τις συμπτώσεις που δεν είναι μοιραίες. Μόνοι μας φτιάχνουμε την τύχη μας. Να διαβάσεις το βιβλίο μου «Η Ανατομία μιας γυναίκας», το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα μου στην στήλη ηλεκτρονικές εκδόσεις δωρεάν, σαν flipbook, να το διαβάσεις online. Που το έχω γράψει εκείνο το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο που έγραψε το 2005, για να επιχειρηματολογήσω υπέρ του ότι δεν υπάρχει τύχη και τυχαία πράγματα στις σχέσεις. Ότι εμείς φτιάχνουμε και τύχη και ατυχία στον έρωτα. Εμείς φτιάχνουμε την τύχη μας.
Μετά από αυτό το μήνυμα δεν μου μιλούσε στη δουλειά, μάλιστα έτυχε να μας βάλουν να δουλέψουμε δίπλα-δίπλα και να μην ανταλλάξουμε ούτε ένα γεια. Αυτό με πείραξε πολύ. Και όταν κάποια στιγμή τον βρήκα μόνο του στη δουλειά, του εξέφρασα το παράπονό μου αλλά και το θυμό μου που δεν μου μιλάει. Μετά από 3 μήνες, παρά το γεγονός ότι ήμουν επιθετική μαζί του για τη συμπεριφορά του, μου ζήτησε να συναντηθούμε, λέγοντας μου να τσακωθούμε από κοντά. Αυτούς τους τύπους δεν τους πειράζει να τους κράζεις, μπορεί να φτιάχνονται κιόλας όταν τους κράζεις. Δεν τους ενοχλεί. Και έχουμε στο μυαλό τους, ας την αυτήν κανένα τρίμηνο να ηρεμήσει, θα την πιάσουμε το καλό, θα την ξαναπηδήξω, θα ξαναθυμώσει, μετά κανένα τρίμηνο να ηρεμήσει. Κατάλαβες και γίνεται έτσι, έχω δει τέτοιες ιστορίες παν χρόνια. Βγήκαμε έξω εντελώς φιλικά αυτή τη φορά και μου είπε ότι θύμωσε με το μήνυμα και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, πώς γίνουν τα πράγματα. Μου είπε επίσης ότι ενώ είχε βάλει τη ζωή του σε μια σειρά, αρρώστησε η γυναίκα του και ανατράπηκαν όλα. Το ρώτησα τι εννοεί και μου απάντησε ότι αφορά προσωπικά του θέματα. Σου είπε όμως τι αρρώστια έπαθε η γυναίκα του και ότι την ξεπέρασε και ότι θεραπεύτηκε. Εσείς τι πιστεύετε ότι εννοούσε? Σε κοροϊδεύει. Σε παίζει. Παίζει με το μυαλό σου. Επιπλέον ότι έβλεπε ότι κόλλαγα μαζί του, αλλά και αυτός μου έδειχνε το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει λάθος. Σε γουστάρει μόνο για το σεξ. Εξάλλου, όλο το διάστημα που είμαστε στα χώρια δεν τον ενόχλησα καθόλου και του το επεσήμανα αυτό. Αυτό του άρεσε που δεν τον ενόχλησε. Τον βόλεψε. Του ανέφερα επίσης ότι μετάνιωσα για ό,τι έγινε επειδή καταστράφηκε η φιλία μας και αυτός με κοιτούσε στα μάτια χωρίς να πει τίποτα. Τι να σου πει, ότι ποτέ δεν ήταν φιλία, ότι όλο αυτό ήταν για να σε βάλει από κάτω, τι να σου πει. Τόλμησα να τον πάρω εγώ τηλέφωνο ένα μήνα μετά και μιλούσαμε μία ώρα για κάποια προβλήματα που έχω στη δουλειά, γιατί η γυναίκα του δεν ανέφερε τίποτα, αλλά μου είπε ότι κάποια στιγμή θέλει να συναντηθούμε. Ναι, πέρασε ο καιρός, είναι και όσο το κάνετε πάλι. Του τόνισα επίσης ότι του έχω εμπιστοσύνη παρά τα όσα συνέβησαν. Μήπως είμαι χαζή? Όχι, δεν είσαι χαζή. Έχεις χαζέψει από το κόλλημα το ερωτικό. Ο τρόπος που γράφεις δεν δείχνει σε καμία περίπτωση χαζή γυναίκα. Αλλά μου βγαίνει ευθόρμητα. Πώς και αγραφείτε το χαρακτήρα του και τις προθέσεις του απέναντί μου με την πείρα που έχετε? Στον έχω σκιαγραφήσει, ειδικά όταν ήρθα κοντά στην κάμερα. Νιώθω ότι με αυτόν τον άνθρωπο ταιριάζουμε σε πολλά πράγματα. Το κυριότερο είναι ότι αισθάνομαι οικία μαζί του και το έχω εμπιστοσύνη. Παρόλο που είσαι καχύποπτος άνθρωπος, έδειξες εμπιστοσύνη σε άνθρωπο που δεν είναι άξιος της εμπιστοσύνης σου και σου το έχει αποδείξει με πράξεις. Όχι μόνο με λόγια, με πράξεις ότι δεν είναι άξιος της εμπιστοσύνης. Δεν θέλω να χάσουμε την επαφή. Μαζί του είμαι άνετα. Είμαι ο εαυτός μου και εκλαμβάνω θετική ενέργεια από την παρουσία του και μόνο. Σοβαρά. Εκλαμβάνεις θετική ενέργεια από την παρουσία του. Μετά από όλα όσα έχει κάνει. Η διέστησή μου μου λέει ότι με θέλει και αυτός παρά τα όσα συνέβησαν. Αλλά μήπως είναι οι ελπίδες μου και το όνειρά μου. Αυτός σε θέλει μόνο για το σεξ. Ποτέ δεν ήταν φίλος σου. Τους φίλους μας δεν τους πηδάμε. Τους σεβόμεθα. Εσείς λέτε στα βίντεό σας να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας, αλλά φοβάμαι μήπως έχω κάνει λάθος. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που εμπλέκομαι σε τέτοιου είδους σχέση και δεν ξέρω αν το χειρίζομαι σωστά. Δεν έχω εμπειρία. Αγάπη μου, το gut instinct είναι άλλο πράγμα και το ένστικτό μας είναι άλλο πράγμα. Το ένστικτο, η φωνή της λογικής που έχουμε μέσα μας, είναι άλλο πράγμα. Το ένστικτο σου, εσένα, τον gut instinct σου προφανώς το έχεις καταχωνιάσει και έχεις βάλει από πάνω, δεν ξέρω, τρομερή επιθυμία, τρομερή, πρέπει να σου έλειπε πάρα πολύ αγάπη και ο έρωτας στη ζωή σου, πρέπει να έχεις βιώσει μια έντονη ερωτική ερημιά και αυτός να ήρθε σαν μάνα εξ ουρανού στη ζωή σου αυτός ο άνδρας και γι' αυτό να σε τύφλωσε και να σε κούφανε τελείως, να μην ακούς ούτε το ένστικτό σου. Στόχος μου δεν είναι να χωρίσει. Μου αρκεί να είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Μου αρκεί η φιλία του. Αγάπη μου, μην καταδικάζεις τον εαυτό σου στο σκυλάκι που τρώει τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του αφέντη. Σε παρακαλώ, τα δικαιούσε όλα και εσύ και κάθε γυναίκα. Να μείνω ή να φύγω?
θα σου πω εγώ τι θα κάνεις, δική σου απόφαση. Όταν χώρισα από τις άλλες σχέσεις μου, δεν γύρισα ποτέ πίσω. Με αυτόν το έκανα. Το έκανες, ναι. Με αυτόν έχεις κόλλημα. Αυτός πατάει τις ευαίσθητες χορδές σου. Είναι ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο ένιωσα έτσι και έχω εμπιστοσύνη. Τώρα, το πώς του έχεις εμπιστοσύνη, δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα του έχεις εμπιστοσύνη. Για να μην σε πληγώσει, αφού ήδη σε έχει πληγώσει. Πώς την ορίζεις την εμπιστοσύνη? Ξέρεις ότι πολλές φορές τυφλωμένοι από ερωτικό πάθος εμπιστευόμαστε ανθρώπους επικίνδυνους? Όλες εκείνες οι γυναίκες που έχουν πεθάνει σε γυναικοκτονία, που τις σκότωσαν οι άντρες τους, τους είχαν εμπιστευτεί. Και όλοι μας ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σπάνια στη ζωή. Εύχομαι να μην σου συμβαίνει συχνά να εμπιστεύεσαι τέτοιους τύπους. Θα ήθελα να βρισκόμαστε χωρίς ερωτική επαφή, γιατί νιώθω γεμάτη συναισθηματικά από αυτόν τον άνθρωπο. Αξίζει όμως, ή στο τέλος θα πληγωθώ περισσότερο? Αγάπη μου, εσύ θες φιλία από αυτόν ή νομίζεις ότι θες φιλία από αυτόν. Αυτός θέλει ξεκάθαρα σεξ από σένα και μάλιστα χωρίς καθόλου δεσμεύσεις. Ζητώ συγγνώμη για το μακροσκελές γράμμα μου, αλλά θα ήθελα να έχετε μια εμπεριστατωμένη εικόνα της όλης κατάστασης. Τόσο εμπεριστατωμένη που έχω τσαντιστεί. Όχι μαζί σου, με αυτόν. Ευχαριστώ πολύ, με εκτίμηση, έρος και ψυχή. Πώς υπογράφεις έρος και ψυχή? Είσαι γεμάτη αντιθέσεις. Πώς υπογράφεις έρος και ψυχή τη στιγμή που είσαι διατεθειμένη να κάνεις τόσες εκπτώσεις και να είσαι με έναν άνδρα ο οποίος σου κάνε το φίλο για να σε επιδείξει και μετά απομακρύνθηκε και εσύ το θες μόνο για φίλο, ειλικρινά? Αν θέλεις τον έρωτα και την ψυχή, διώξε από κοντά σου οποιονδήποτε θέλει κομμάτια σου και σε κατακαιρματίζει. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος αν δεν είναι ολόκληρος. Είναι από τους μεγαλύτερους μύθους ότι μπορούμε να έρθουμε κοντά με έναν άνθρωπο, να κάνουμε έρωτα με έναν άνθρωπο με τον οποίο, για τον οποίο έχουμε ερωτικά συναισθήματα και μετά να απομακρυνθεί και να είμαστε μονοφίλοι. Μιλάμε για μαρτύριο διαρκείας που θα έχεις να βιώσεις μετά. Σε παρακαλώ, πρόσεξέ το, και για να μην είμαι και γραφική θα πω ξανά, μάλλον για να είμαι γραφική θα πω ξανά αυτό που λέω σχεδόν σε κάθε vlog. Πάρα πολύ καλό θα σου κάνει η ψυχοθεραπεία, εξαιρετικό καλό. Στο να ξεπεράσεις το τραύμα το ψυχικό που σου έχει προκαλέσει αυτή η φάση, στο να ξεπεράσεις το κόλλημα που έχεις μπόλικο από αυτό, πολύ κόλλημα, και για να μπορέσεις να ανεβάσεις την αυτοεκτίμησή σου και πλέον στη ζωή σου να διεκδικείς ολόκληρα, όλη την πίτα. Γιατί και εσύ είσαι ολόκληρος άνθρωπος. Την αγάπη μου. Καλημέρα! Πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο βίντεο, το οποίο έρχεται από την ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2022 και έχει τίτλο «Μπορεί να υπάρξει φιλία και σεξ?» Ένα αιώνιο ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει φιλία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που τουλάχιστον ένας από αυτούς έχει ερωτικές ή και σεξουαλικές βλέψεις? Μήπως κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας όταν θεωρούμε πως μπορούμε να είμαστε απλώς φίλοι με κάποιον που μας γουστάρει ή γουστάρουμε? Έχει διαφορά το σεξ με συναίσθημα και λέγεται έρωτας, ενώ το σεξ χωρίς συναίσθημα είναι σκέτο σεξ? Πάμε να ακούσουμε τι λέγαμε τότε. Το δεύτερο κομμάτι. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα καυτό θέμα σήμερα. Τα λέει όλο ο τίτλος. Φιλία και σεξ. Είναι ένα email με πάρα πολλά updates από μια φίλη η οποία περνάει δύσκολα. Πάμε κατευθείαν να το διαβάσουμε. Κυρία Θέκλα, θα ήθελα να μείνω ανώνυμη. Ανώνυμη μένετε όλοι. Έχω γίνει μεγάλη φαν σας και προσπαθώ να ακούω τα βίντεο σας στο YouTube, γιατί πραγματικά βοηθιέμαι πολύ. Είστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνετε και θα ήθελα και εγώ μια συμβουλή. Ευχαριστώ, αγάπη μου, για τα καλά σου λόγια. Πάμε να ακούσουμε το πρόβλημά σου. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με το φίλο κολλητό μου γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Από την πρώτη μέρα που τον γνώρισα έγινε το κλικ και ταιριάξαμε αμέσως. Τον πρώτο καιρό που βγαίναμε, πάντα φιλικά από την πλευρά μου, γιατί είχα μακροχρόνια σχέση, αυτός μου ζήτησε να είμαστε μαζί. Άρα, εσύ σου σε μακροχρόνια σχέση, γνωρίζεις αυτόν, τον βλέπεις φιλικά, βγαίνεις μαζί του φιλικά από την πλευρά σου και αυτός σου ζητάει να είστε μαζί. Εγώ τον απερίψα. Μάλιστα. Εγώ στη θέση σου θα τερμάτιζα και τη φιλία, γιατί δεν νοείται φιλία στην οποία ο ένας να έχει ρομαντικές βλέψεις για τον άλλον. Περιπλέκονται πάρα πολύ τα πράγματα.
η φιλία πρέπει να είναι πλατωνική, κατά τη γνώμη μου. Και επίσης έχω πει και ένα ρητό ότι δεν απαυτώνουμε τους φίλους μας. Πάμε να δούμε. Εσύ τον απέρριψες, αλλά δεν τον απέκοψες από φίλο. Τα χρόνια περνούσαν, ο καθένας είχε τη σχέση του, αλλά ποτέ δεν μοιραζόμασταν λεπτομέρειες για την προσωπική μας ζωή. Δεν ήταν φίλοι αυτό το πράγμα. Πραγματικά, φιλία είναι δύο άνθρωποι που δεν έχουν κανένα ερωτικό ή ρομαντικό ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον και συνδέονται μαζί συναισθηματικά και ψυχικά επειδή γουστάρει ο ένας το πνεύμα του άλλου, την προσωπικότητα του άλλου και είναι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται όχι ρομαντικά, πλατωνικά. Έφυγα για εξωτερικό και είχαμε απλή επικοινωνία. Με την πανδημία αποφάσισα να περάσω ένα χρονικό διάστημα στην Ελλάδα λόγω του ότι βγήκα από μια μακροχρόνια σχέση και ήθελα να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Όταν βρεθήκαμε, του εξέφρασα την επιθυμία μου ότι θέλω να κάνω σεξ μαζί του. Εκείνος δέχτηκε. Κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου. Δεν ήταν φιλία αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν κρατάμε καβάντσα. Και από την πλευρά σου σίγουρα, αλλά προφανώς και από την πλευρά του. Θέλω να μην περιπλέκετε τις ζωές σας. Ας το πω καλύτερα. Θέλω να μην περιπλέκουμε τις ζωές μας. Εύχομαι να μην περιπλέκουμε τις ζωές μας. Άλλο η φιλία, άλλο τον κομμενιλίκι, το φλερτ, άλλο η ερωτική σχέση, αλλά η φιλία δεν πρέπει να έχει να κάνει τίποτα με το σεξ. Για να είναι η ζωή μας πολύ πιο απλή και για να μην πληγώνουμε και να πληγωνόμαστε. Εκείνος δέχτηκε. Είχα πάντα την περιέργεια να δω πώς θα ήταν και όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε αυτό το κάτι μεταξύ μας που ενώ θέλαμε ο ένας τον άλλον ποτέ κανείς δεν έλεγε κάτι. Άρα δεν είσαστε φίλοι. Το τονίζω, δεν είσαστε φίλοι. Λέγατε πως είσαστε φίλοι. Λέγατε στους εαυτούς σας που είσαστε φίλοι. Λέγατε ο ένας τον άλλον που είσαστε φίλοι. Φίλοι όμως δεν είσαστε. Δεν θέλω να αποκαλούμε τα ρομαντικά μας ενδιαφέροντα φίλους. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να ξεκαθαρίσουμε τη ζωή μας. Πάρα πολύ. Γιατί ζούμε μπερδεμένες ζωές, με μπερδεμένες σχέσεις. Ο φίλος είναι φίλος. Εγώ έχω άντρες φίλους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ομοφιλόφιλοι φυσικά. Με την έννοια του ότι εκεί είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με γουστάρουν ή να τους γουστάρω εφόσον έχουμε διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Έχω και κάποιους φίλους που είναι ετεροφιλόφιλοι, αλλά τους γνωρίζω από παιδιά και είναι εξαιρετικά ξεκάθαρο πως η σχέση μας είναι καθαρά φιλική και πλατωνική. Δεν γίνεται να γνωρίζεις έναν άνθρωπο στην ενήλικη ζωή, φοιτήτρια που ήσουν εσύ, και να υπάρχει έλξη και να τον κρατάς για φίλο γιατί έχεις μία μακροχρόνια σχέση. Είμαι αυστηρή μαζί σου. Δεν το περίμενες αυτό να μου στείλεις τα mail. Θα φας αυστηρότητα τώρα. Δεν κλαμπουδέλες. Αποφάσισα να κάνω την πρώτη κίνηση εγώ. Δεν το μετάνιωσα, με έκανε να νιώσω όπως κανένας άλλος ποτέ στα τόσα χρόνια. Να ξέρετε ότι οι εμπειρίες ερωτικές που έχουμε είναι πολλές φορές επηρεασμένες από τις συνθήκες της στιγμής, από την αδρεναλίνη, από την προσμονή. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο και να είναι super duper wow, όχι γιατί η ερωτική μας σύνδεση είναι super duper wow, αλλά γιατί είναι κάτι που είχαμε κολλήσει στο μυαλό μας ότι θέλουμε να κάνουμε ή γιατί είναι μια φάση που είναι πανδημία και θέλουμε κάτι να μας ανεβάσει, να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, θέλουμε να υπάρχει action δράση στη ζωή μας, να ανέβει η αδρεναλίνη μας δηλαδή. Αυτό ήταν πρόβλημα για μένα, γιατί κόλλησα. Δεν το μετάνιωσα, με έκανε να νιώσω όπως κανένας άλλος ποτέ στα τόσα χρόνια. Αυτό ήταν πρόβλημα για μένα, γιατί κόλλησα. Να ξέρεις κιόλας ότι έχει ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε πίκα, κρατάνε πικρία γιατί τους έχεις απορρίψει. Και όταν θα κάνετε κάτι, θα βάλουν τα καλύτερα, τον καλύτερο του σε αυτό. Θα βάλουν όλα τους τα δυνατά προκειμένου να σε ξετρελάνουν και μετά να σε παρατήσουν. Και επειδή με ρωτούσε κάποιος προχθές, λέει μια φίλη, ο πρώην μου είχε όλα τα στοιχεία του ναρκή σου, αλλά δεν τέριαζε στο σεξουαλικό. Εκεί στο ερωτικό, στο σεξουαλικό ήταν πολύ περιπητικός μαζί μου και ήταν εξαιρετικός. Και της λέω, σκέφτηκες ποτέ, μήπως το έκανε επίτηδες για να σε έχει κολλημένη και να έχει σίγουρη την ναρκισιστική παροχή που του έδινες? Over the years, διαμέσου των χρόνων. Έτσι έμεινα στην Ελλάδα παραπάνω από ό,τι υπολόγιζα και βρισκόμαστε για σεξ και ταυτόχρονα κάναμε χαβαλέ. Ενώ είχες πάει για λίγο καιρό στην Ελλάδα, έμεινες παραπάνω και βρισκόσουνα με τον φίλο σου για σεξ και κάνατε χαβαλέ.
Ένιωθα ότι είχαμε δεθεί και άρχισα να αναπτύσσω συναισθήματα, αλλά δεν έλεγα τίποτα. Έπρεπε να γυρίσω στο εξωτερικό. Και μη σας τα πολυλογώ, ήμουν με μια βαλίτσα στο χέρι γιατί πήγαινε ερχόμουν Ελλάδα. Είχαμε επαφή τον καιρό που έλειπα και μου έλεγε ότι δεν πήγαινε με άλλες. Τα Χριστούγεννα που κατέβηκα, εξέφρασα τα συναισθήματά μου ότι είμαι ερωτευμένη, αλλά αυτός μου είπε ότι δεν νιώθει ερωτευμένος. Απλώς με αγαπάει. Να, πάρ' την τώρα. Τον απέρριψες τότε, σου τη λέει τώρα. Γι' αυτό δεν μπερδεύουμε τις φιλίες με τις σχέσεις. Τον Απρίλιο μου αποκάλυψε ότι γνώρισε κάποια κοπέλα. Από τότε έχω κατέβει στην Ελλάδα 2 φορές και έχουμε βρεθεί όσο καιρό ήμουν εκεί. Συζητήσαμε και μου παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή του επαγγελματικά στην ηλικία που είναι. Μου είπε ότι με αγαπάει, θέλει να είμαι καλά και ότι η κατάσταση μας μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, ακόμα και να είμαστε σε σχέσεις. Α, θα είσαι το sidekick. Θα είσαι το χόμπι του. Θα κάνει τη ζωή του, θα κάνει τις σχέσεις του, θα παντρεύεται, θα κάνει παιδιά, θα ζει στην Ελλάδα και εσύ θα είσαι το σεξ των διακοπών. Θα είσαι το αλατοπίπερο. Ίσως ένα από τα αλατοπίπερα. Μου επισημαίνει ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι σεξ, αλλά είναι έρωτας γιατί υπάρχουν συναισθήματα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά δεν διαχωρίζω το σεξ από τον έρωτα. Δεν έχω αυτό το διαχωρισμό ότι όταν κάνεις σεξ με συνέστημα είναι έρωτας και όταν κάνεις σεξ χωρίς συνέστημα είναι και το σεξ. Το σεξ είναι σεξ. Σεξ is sex. Είναι μία πράξη φυσική, φυσιολογική. Είναι μία πράξη που έχει να κάνει με τις ορμόνες μας, με τους νευροδιαβιβαστές. Και όταν κάνουμε σεξ, μετά την κορύφωση και ο άντρας και η γυναίκα, έχουμε το πρόβλημα ότι κρίνεται ο κιτοκίνης από τον εγκέφαλο μας, η λεγόμενη και ορμόνη της αγάπης, η ορμόνη της συνδυσιμότητας, και νιώθουμε συνδεδεμένοι με τον άλλον. Άρα, ακόμη και αν αυτό που κάνουμε είναι αυτό που θα λέγατε αγρογαμίση, πάλι θα κρυθεί ο κιτοκίνη και πάλι θα συνδεθούν. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν διαχωρίζω το σεξ από τον έρωτα. Δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να λέμε «Α, εγώ σου κάνω έρωτα, δεν σου κάνω σεξ». Λόγια. Μου είπε ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθει έτσι, δηλαδή να του αρέσουν 2 γυναίκες και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Είμαι σίγουρη πως δεν είναι η πρώτη φορά. Και ξέρει και πολύ καλά να το διαχειριστεί, γιατί έτσι έχει παίξει πολύ ωραία. Πολύ καλά. Όχι ωραία, δεν ήταν ωραίο αυτό, αλλά σε έπαιξε κανονικότατα. Του είπε όχι, σε κράτησε φίλη μέχρι που σε έφερε στο σημείο να σου κάνει και καλά έρωτο, όχι σεξ. Και εσύ να κολλήσεις, αλλά αυτό θα σου πει: σε αγαπώ πολύ ως σαν άνθρωπο, αλλά δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Και πρώτη φορά μου αρέσουν 2 γυναίκες και τέτοια και τέτοιες μπλε. Ας το αφήσουμε όπως πάει και μπορεί να εξελιχθεί κάπου μεταξύ μας. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει σχέση ακόμα με την άλλη την κοπέλα, ή τουλάχιστον έτσι μου λέει. Τουλάχιστον έτσι σου λέει. Ακόμα δεν ξέρω τι συμπέρασμα να βγάλω. Με πληγώνει η κατάσταση αυτή, αλλά και πάλι δεν θέλω να χάσω αυτό που έχουμε. Ναι, μην χάσει το κελεπούρι κι εσύ. Δεν περιμένω κάτι από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Νιώθω όμως ότι η στάση του είναι εκδικητική, χωρίς να το καταλαβαίνει, επειδή δεν ήθελα παλιά να είμαι μαζί του. Μια χαρά το καταλαβαίνει. Ξεκάθαρα το καταλαβαίνει. Μη σου πω, το απολαμβάνει κιόλας. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν κάνεις και λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Τι συμβουλή θα μου δίνατε εσείς? Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Και τις έγραψα εγώ. Εκδικητική μου φαίνεται, ναι. Και εμένα μόλις το διάβασα, θέλεις βίντεο? Οπωσδήποτε. Και πώς μπορώ να ξεκόψω από αυτή την τοξική σχέση? Και σημειώνω εγώ αυτό το υλικό για να κάνουμε βίντεο. Αλλά επειδή, όπως σας έχω πει πολλές φορές, είναι πάρα πολλά τα mail, είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις, είναι πάρα πολλές οι ανταποκρίσεις που πρέπει να δώσω και αποκρίσεις, πολλές φορές μου στέλνετε ένα email, το σημειώνω εδώ στο iPad, στις σημειώσεις. Αλλά μέχρι να το κάνω έρχεται και update. Για να δούμε τα update. Και έρχεται λοιπόν το update. Κυρία Θέκλα, να σας κάνω ένα update. Μήπως καταλάβετε καλύτερα την κατάσταση, γιατί το προηγούμενο μήνυμα μου το είχα γράψει στα γρήγορα. Πριν 2 εβδομάδες που ήμουν στην Ελλάδα και περνούσαμε κάποιες ώρες μαζί, του πρότεινα να τον αφήσω στην ησυχία του για να επενδύσει στη σχέση του. Δηλαδή να μην επικοινωνήσω ξανά μαζί του μέχρι να ξανακατεύω Ελλάδα. Εκείνος μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω κάτι τέτοιο. Με ρώτησε πώς νιώθω και τότε απάντησα. Του απάντησα ότι δεν είμαι σίγουρη πλέον, δεν νιώθω ότι έχω τα ίδια συναισθήματα για αυτόν, δηλαδή δεν είμαι ερωτευμένη όπως ένιωθα τα Χριστούγεννα και μεταξύ μας με έχει ξενερώσει η κατάσταση ότι είναι με κάποια άλλη. Δεν του άρεσε. Βεβαίως δεν του άρεσε. Θέλει 2 γυναίκες να είναι ερωτευμένες μαζί του. Και οι 2.
Με ρώτησε γιατί βρισκόμαστε και του εξήγησε ότι εγώ δεν έχω να χάσω κάτι, γιατί δεν είμαι σε σχέση και δεν κοροϊδεύω κάποιον αντιθέτως με εκείνον. Εσύ έχεις να χάσεις όμως. Την ηρεμία σου. Την ολόκτητά σου. Τον εαυτό σου. Είναι επικίνδυνα αυτά τα παιχνίδια. Πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Πολλές φορές λέμε στον εαυτό μας, πολλές γυναίκες, ότι δεν με νοιάζει. Δεν πληγώνομαι. Δεν έχω συναισθήματα. Μπορώ να πάω κόντρα στην καρδιά μου, μπορώ να πάω κόντρα στο σώμα μου, μπορώ να πάω κόντρα στις ορμόνες μου, μπορώ να πάω κόντρα ακόμη και στη λογική. Τι κάνουμε όμως, παίζουμε με τη φωτιά. Έφυγα από Ελλάδα και αποφάσισα να μην του στείλω μήνυμα, οπότε εξαφανίστηκα. Εκείνος μου έστειλε πριν κάποιες μέρες μια φωτογραφία του κανονική και φουλ τιμένος, δεν υπήρχε κάποιο υπονοούμενο και με ρώτησε τι κάνω. Του απάντησα βέβαια και κάναμε βιντεοκλήση μετά από κάποιες ώρες. Εγώ πιστεύω ότι εσύ επίτηδες δεν του έστειλες για να δεις αν θα σου στείλει και ναι σου έστειλε και μόλις σου έστειλε κάνατε και βιντεοκλήση. Αφού είπαμε τα νέα μας, το ρώτησα τι κάνει η σχέση του και βασικά το ρώτησα αν είναι σε σχέση. Δεν το επιβεβαίωσε, δεν το αρνήθηκε, αλλά είπε ότι δεν έχει υποθεί κάτι, δεν έχει συζητηθεί αυτή η λέξη μεταξύ τους, χαλαρά πράγματα είπε. Τα δικά σας όμως είναι ακόμη χαλαρότερα. Το ρώτησα αν είναι ερωτευμένος και το ρώτησα επίτηδες για να μπορέσω να βάλω ένα τέλος μέσα μου και είπε όχι, δεν το νιώθει, απλώς περνάει καλά μαζί της. Γενικά να ξεκαθαρίσω ότι αυτός είναι άτομο που τον νοιάζει να περνάει καλά και δεν δεσμεύεται εύκολα. Όσες σχέσεις έχει κάνει, τον έχουν πληγώσει και κυρίως απατήσει, γιατί δεν αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο στη σχέση του και στην εκάστοτε κοπέλα του. Και εσύ τα ήξερες όλα αυτά, αλλά εξακολούθησες να θες να κάνεις σεξ μαζί του και να μπλέξεις με αυτόν που ήξερες όλα αυτά τα αρνητικά που έχει. Γιατί δεν βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει, ειδικά με κάποιον που τον ήξερες και ήξερες πώς λειτουργούσε στις σχέσεις του, δηλαδή εντελώς αυτοκαταστροφική και εσύ ρε φίλε. Του εξέφρασα ότι μου λείπει το σεξ μαζί του και είπε ότι αισθάνεται το ίδιο. Είναι αυτό mirroring όπως λέτε και σε άλλα βιντεό σας, όχι καύλα, είναι και από τις δύο πλευρές. Το απαγορευμένο είναι πάντοτε πιο γλυκό. Δεν ξέρω. Του είπε ότι θα ξανακατέβω σε 2 μήνες και είπε ότι με περιμένει. Mirroring θα ήταν αν όταν του έλεγες πως είσαι ερωτευμένη, σου λέγε και αυτός ότι είναι ερωτευμένος χωρίς να το νιώθει και χωρίς να το υποστηρίζει. Εκεί θα ήταν mirroring. Το ότι του είπες ότι σου λείπει το σεξ μαζί του και σου είπε και αυτός ότι του λείπει, σίγουρα το είπε. Του ζήτησα να περάσουμε ένα Σαββατοκύριακο μαζί, μακριά από όλους και από όλα και μου είπε ναι. Πριν τελειώσουμε την κλήση, μου είπε θα ξαναμιλήσουμε και εγώ το έριξα στην πλάκα και του είπα ναι, μέχρι να κατέβω Ελλάδα κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε και εκείνος μου απάντησε σταμάτα. Ξαναμιλήσουμε. Αχ, τι ερωτικό. Κορίτσια, ξεκολλάτε. Σας παίζουν οι παίχτες κανονικά και νομίζετε πως τους παίζετε. Αυτό είναι αστείο. Αυτή η κατάσταση συμβαίνει 2 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει τίποτα, ούτε φίλοι ούτε γονείς, γιατί είμαστε και οικογενειακοί φίλοι. Κανένας. Συγχαρητήρια. Όλα γίνονταν στα κρυφά και αυτό ήταν το ωραίο της κατάστασης. Σου είπα πριν λίγο ότι το γλυκό, το απογορευμένο είναι πιο γλυκό. Ποτέ δεν με έχει ρωτήσει αν έχω βρει κάποιον, αν έχω κάνει σεξ με κάποιον ή έστω αν μ' αρέσει κάποιο άλλο. Είναι σαν να μην τον ενδιαφέρει. Όχι, ναι, δεν τον ενδιαφέρει. Αποσπασματικά θέλει να σε πηδάει αυτό, αλλά θα σου κάνει έρωτα γιατί έχει συνέστημα. Χωρίς ευθύνες, χωρίς υποχρεώσεις. Αν σε ρωτήσει αν έχει γνωρίσει κάποιον άλλον ή αν έχει ερωτευτεί κάποιον άλλον, τότε αυτομάτως σου δίνει και σένα το δικαίωμα να ρωτήσει γι' αυτόν ή να απαιτήσει την προσοχή και την αφοσίωσή του. Πίστευε ότι είχε αναπτύξει συναισθήματα για μένα ή τουλάχιστον έτσι έδειχνε. Αλλά την τελευταία φορά που βρεθήκαμε μου είπε ότι το είχε δεδομένο ότι εγώ μένω μόνιμα στο εξωτερικό και δεν είχα σκοπό να γυρίσω. Είπε ότι ουσιαστικά φοβάται να ξεκινήσει σχέση μαζί μου γιατί είμαι αγχώδης τύπος και control freak και δεν θα πάει καλά η σχέση μας. Βέβαια. Βέβαια. Έχεις εσύ θέματα. Είσαι εσύ αγχώδης τύπος και control freak και δεν θα πάει καλά η σχέση σας. Όχι ότι αυτός δεν μπορεί να είναι εντάξει σε μια σχέση. Σχέση εξ αποστάσεως δεν θα κάνει σε καμία περίπτωση. Και εκεί κολλάει αυτό που σας έγραψα στο πρώτο μου mail που μου είπε ότι άσε να δούμε πώς θα πάει και ίσως καταλήξει κάπου ενώ ξέρει ότι εγώ δεν περιμένω τίποτα από αυτόν. Εσύ περιμένεις. Λες πως δεν περιμένεις, αλλά περιμένεις. Νιώθω ότι λαμβάνω mixed messages, mixed feelings, ανάμειχτα μηνύματα, ανάμειχτα συναισθήματα. Λέει ότι ακόμα και να μην γίνει τίποτα μεταξύ μας, δεν θέλει να χάσει την επαφή μαζί μου, γιατί με αγαπάει, ίσως φιλικά. Τέτοιες μπλε. Αλλά στο σεξ που γι' αυτόν είναι έρωτας, νιώθω ότι αισθάνεται πράγματα για μένα, αλλά δεν τα εκφράζει και αυτό το λέω γιατί εγώ είχα μακροχρόνιες σχέσεις και δεν αισθανόμασταν και από τις δύο πλευρές σε καμία περίπτωση έτσι όταν ήμασταν μαζί. Μην μπερδεύετε την καύλα με το συναίσθημα. Μην μπερδεύετε την ερωτική επιθυμία και την ερωτική έξαψη με την αγάπη.
Δεν είναι στο κρεβάτι που σου δείχνει ο άλλος αν σε αγαπάει. Στο κρεβάτι σου δείχνει πόσο σε ποθεί. Στο κρεβάτι σου δείχνει πόσο πολύ θέλει να κάνει σεξ. Πόσο πολύ θέλει να βιώσει αυτή την έξαψη, την ερωτική, να εξπερματίσει κλπ. Μην μπερδεύετε την αγάπη με τη σεξουαλική έκφραση. Γι' αυτό σας λέω, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει η σεξουαλική πράξη να ονομάζεται έρωτας. Σεξ είναι. Σε όλες τις περιπτώσεις σεξ είναι. Καλό σεξ, κακό σεξ, ζεστό σεξ, ψυχρό σεξ, ταιριαστό, ατέριαστο, αλλά είναι σεξ, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Θα με ρωτήσετε και λογικά βέβαια, εγώ τι θέλω και θα σας απαντήσω, δεν ξέρω. Ευτυχώς που το κατάλαβες ότι δεν ξέρεις. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι όταν είμαι μαζί του, τα περνάω καλά. Τι γίνεται όταν φύγεις από αυτό? Περνάς καλά εκείνες τις ώρες. Μετά, πώς περνάς? Κατά, έτσι υποθέτω. Είμαι σίγουρη ότι θα μου προτείνετε ψυχοθεραπεία, που είναι κάτι που το σκέφτομαι σοβαρά από όταν άρχισα να παρακολουθώ τα βίντεο σας, αλλά τώρα που ίσως έχετε λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα, τι πιστεύετε? Τι είναι όλο αυτό? Μία μαλακία είναι όλο αυτό. Sorry που σου το λέω έτσι στην καθομιλημένη. Είναι αποθυμένο και από τις δύο πλευρές, είναι ψυχοπάθεια και από τις δύο πλευρές. Μιλάμε, έχετε μπλέξει σε ένα ψυχοπαθολογικό παιχνίδι, ψυχοπαθολογικής έλξης, ψυχοπαθολογικής κατάστασης και συνθήκης. Δεν είναι υγεία με τίποτα. Είναι αγάπη? Με τίποτα. Τους ανθρώπους που αγαπάμε δεν παίζουν με τα συναισθήματά τους. Δεν γαμάμε τη ψυχολογία των ανθρώπων που αγαπάμε. Ή εσκεμμένα προσπαθεί να με πληγώσει. Σίγουρα σε πληγώνει. Τώρα αν είναι εσκεμμένα ή μισοεσκεμμένα δεν ξέρω. Σίγουρα σε πληγώνει. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει συναισθήματα για καμία κοπέλα αφού στόχος του είναι να περνάει μόνο καλά? Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου και δεν σε αγαπάει εσένα και στο έχει δηλώσει ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να αναπτύξει συναισθήματα για άλλες κοπέλες, υποθέτω πως όχι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αν μπορεί να αναπτύξει για άλλες, μας ενδιαφέρει πως δεν έχει αναπτύξει για σένα. Λοιπόν, και έχουμε και το τελευταίο update. Ελπίζω να είστε καλά. Σας στέλνω αυτό το μήνυμα για να σας δώσω ένα παραπάνω update για το θέμα που απασχολούσε. Από τον Ιούνιο που σας έστειλα το παρακάτω mail, συνέχιζα να κρατώ απόσταση από το φίλο μου. Δεν είναι φίλος σου, είπαμε, εχθρός σου είναι. Αλλά εκείνος επικοινωνούσε τακτικά και μου έλεγε ότι περίμενε να ξαναβρεθούμε. Ναι, για να κάνετε έρωτα. Όχι σεξ, έρωτα. Πέρασε ο καιρός και ήρθα στην Ελλάδα πρόσφατα. Μου έστειλε μήνυμα να με καλωσορίσει με ώρα και μέρα να βρεθούμε. Βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, παρόλο που είχα τις αμφιβολίες μου, γιατί πλέον δεν ξέρω πώς νιώθω. Του είπα ότι νιώθω τύψεις που θα κάνουμε σεξ αν έχει σχέση. Τον ρώτησα αν εκείνος νιώθει τύψεις και μου απάντησε όχι. Είναι σιγά μην νιώθει ο άρχισος τύψεις. Μου είπε ότι η σχέση του είναι ελεύθερη και ότι βρίσκονται μόνο για σεξ μια με δύο φορές την εβδομάδα. Θα σας κάνω ένα βίντεο τις επόμενες μέρες για την ελεύθερη σχέση. Το έχω σημειώσει κάπου αυτό το ελεύθερη σχέση. Που έστειλε μια κοπέλα διάφορες ελευθεριότητες και ελεύθερες σχέσεις και τέτοια. Όλη την ώρα που ήμασταν μαζί, προσπαθούσα να ελέγξω τον εαυτό μου εν μέρη να με προστατέψω και να μην κολλήσω πάλι. Απέφευγα να το φυλάω ενώ εκείνος το ήθελε. Ήταν πολύ τρυφερός και μετά το σεξ ήθελε αγκαλιές και χάδια. Απέφυγα τις αγκαλιές, απέφυγα την πολύ στενή επαφή και μετά, ενώ ήμουν αυτή, και μετά εγώ ήμουν αυτή που σηκώθηκα να φύγω για να πω να αντιθώ, αφήνοντάς το στο κρεβάτι. Αφού επέστρεψα, εκείνος ήθελε και άλλα χάδια την προσοχή μου. Ήταν πολύ εκδηλωτικός και όταν φεύγαμε ήθελε να με φυλάει, να με χαϊδεύει, να με αγκαλιάσει. Ανυπομονώ για το βίντεο σας, να ακούσω την άποψή σας και συγγνώμη που σας στέλνω συνέχεια updates. Στον εαυτό σου να ζητήσεις συγγνώμη που χρειάζεται να στέλνεις συνέχεια updates γιατί συνεχίζει αυτή την ιστορία. Σας ευχαριστώ για το έργο που προσφέρετε. Τα βίντεο σας με βοηθάνε πολύ ψυχολογικά. Λοιπόν, έπεσες στα δίχτυα ενός νάρκη σου. Λειτουργήσες και εσύ με έναν τρόπο εγωκεντρικό. Στην αρχή, που ενώ σου είπε ότι σε γουστάρει και θέλει να κάνετε κάτι, ενώ ήσουν να σε σχέση, συνέχισες να σε φίλη μαζί του και να τον κρατάς έτσι στην αναμονή για να δεις μετά. Εσύ του είπες να το κάνετε. Φυσικά όχι ότι και αυτός δεν ήθελε. Θέλω να σου πω το εξής. Οι ναρκισσοί δεν μπορούν να δώσουν πραγματική αγάπη. Και έχω ακούσει πολλές φορές ναρκισσούς να λένε αυτό που σου κάνω είναι έρωτας, δεν είναι σεξ. Και they put up a show. Κάνουν μια παράσταση εκεί πέρα τρυφερότητας αυτής γιατί θέλουν να ρουφήξουν την ενέργειά σου. Να πάρουν τη στοργή σου, την αγάπη σου και την τρυφερότητά σου. Και οι ναρκισσοί τρελαίνονται να είναι ερωτευμένες οι γυναίκες μαζί τους και να λιώνουν για πάρτι τους, γιατί η εμπειρία που έχουν όταν είναι αυτή η συνθήκη είναι πολύ πιο ψηλού high, πολύ πιο ψηλής ευχαρίστησης παρά να πληρώσουν για να κάνουν σεξ με μια γυναίκα που ξέρουν ότι δεν τους γουστάρει ή να κάνουν μια αρπαχτή με μια τυχαία κοπέλα η οποία προφανώς δεν θα έχει συναισθήματα μαζί τους. Γουστάρουν να ρουφάνε ενέργεια. Γουστάρουν να παίρνουν τα συναισθήματα των άλλων. Γουστάρουν να παίρνουν επιβεβαίωση.
Γι' αυτό σου είπε, είναι έρωτας αυτό που κάνουμε και έχεις συναισθήματα και δεν ξέρω ότι άλλο, όλες τις βλακίες που σου έλεγε κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης και όλο το show που κάνει κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης και όλη την καλή εντύπωση που θέλει να σου αφήσει ότι αυτός είναι ο καλύτερος εραστής που είχες ποτέ και να μην μπορείς χωρίς αυτόν. Άρα να σε έχει εκεί πέρα, όπως σου είπε, να προχωράτε τις ζωές σας και να κάνετε και σεξ φιλικό παράλληλα. Είναι τοξικός ο άνθρωπος αυτός, είναι τοξική σχέση αυτή. Έχεις λουστεί και εσύ στην τοξικότητα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Έχασες την πορεία σου, έχασες το ρυθμό σου. Ενώ ζεις στο εξωτερικό και πήγες για λίγο καιρό μετά που χώρισες την πανδημία στην Ελλάδα, μπήκες από μόνη σου σε αυτή την κατάσταση που σε περίμενε για να μπεις, σε αυτό το φαύλο κύκλο που σε περίμενε για να μπεις και έχεις χάσει τις προτεραιότητες σου. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Εμφανίζεις και στοιχεία συνεξάρτησης. Εμφανίζεις και κάποια στοιχεία ναρκισσιστικά. Επειδή με ρωτάτε πολλές φορές, μπορεί κάποιος να είναι συνεξαρτώμενος και ναρκισσός πάντα ταυτόχρονα. Ναι. Η συνεξάρτηση και ο ναρκισσισμός είναι δύο συνθήκες, οι οποίες έχουν να κάνουν με μη δημιουργική διαχείριση τραυμάτων, ανασφαλιών και ατελείωτων καταστάσεων από το παρελθόν. Οι ναρκισσοί το διαχειρίζονται με το να γίνονται παλιόπαιδα, κολοπαιδά και να εκμεταλλεύονται τους άλλους και να ρουφούν την ενέργεια από τους άλλους ώστε να αποφεύγουν τον εσωτερικό τους πόνο. Και οι συνεξαρτώμενοι ασχολούνται συνέχεια με τους άλλους και ασχολούνται να ευχαριστήσουν τους άλλους προκειμένου να αποφύγουν τον εσωτερικό τους πόνο. Έτσι, κάποιες φορές μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο είναι κυρίως συνεξαρτώμενο, κάποιες φορές να βγάζει και κάποια ναρκισσιστικά στοιχεία. Ή να επιθυμεί κιόλας να γίνει ναρκισσός, να λέει μα γιατί να μην γίνω κι εγώ ναρκισσός, να περνάω καλά και γιατί να είμαι τόσο συναισθηματικός και να στενοχωριέμαι και να βασανίζουν κλπ. Δεν σου λέω σε καμία περίπτωση ότι είσαι ναρκισσός της υπόθεσης. Ξαναλέω, όταν λέμε ναρκισσός, μιλάμε για τύπο προσωπικότητας, δεν μιλούμε για τη διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας για διάγνωση. Η διάγνωση πρέπει να γίνει πολύ επιμελημένα σε γραφείο ψυχολόγου κάτω από συγκεκριμένες σταθμισμένες συνθήκες και με σταθμισμένα ψυχολογικά τεστ. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία και θέλω να αφήσω αυτό το μήνυμα τους φίλους μας, δεν τους πηδάμε, ότι δεν γίνεται φιλία και σεξ να ταιριάζουν μεταξύ τους. Μόνο προβλήματα δημιουργούν τέτοιες μπερδεμένες σχέσεις και όσο πιο ξεκάθαρες σχέσεις έχουμε, τόσο πιο ξεκάθαρη σχέση έχουμε με τον εαυτό μας και τόσο πιο καλά κοιμόμαστε το βράδυ και τόσο πιο ευχάριστα ξυπνούμε το πρωί και τόσο καλύτερα είμαστε. Μακριά από μπερδέματα. Και ξαναλέω, κατά τη δική μου άποψη και γνώμη, δεν υπάρχει σεξ χωρίς συνέστημα και σεξ με συνέστημα που ονομάζεται έρωτας, υπάρχει σεξ. Και τα συναισθήματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με το σεξ. Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας και ας σταματήσουμε να ταλαιπωρούμαστε από αστικούς μύθους που διαδίδει η pop κουλτούρα και τέτοιες μπλε και πράσινες και λιλά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που μας φέρνουν στα πατώματα. Προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε τα συναισθήματα μας, προστατεύουμε τη συναισθηματική μας ισορροπία. Ποιος είμαι εγώ, τι θέλω ακριβώς από τη ζωή μου, τι είδους σχέση θέλω να έχω, μπαίνω μόνο σε σχέσεις που μπορώ να υποστηρίξω. Εγώ προσωπικά δεν θα έμπαινα σε μια ελεύθερη σχέση, γιατί συναισθηματικά δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Θα χαλιόμουν, φανταστείτε. Δεν θα το έκανα. Αν κάποιος μπορεί να το κάνει, να το κάνει, αλλά δεν θα χρειαστεί να στείλει email σε μένα και updates κλπ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω τα σχόλια σας, τις απόψεις στα σχόλια. Φιλιά. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τρίτο βίντεο. Είναι μεγάλο το μιξάρισμα σήμερα. Το τρίτο βίντεο είναι ένα βίντεο που βγήκε 16 Φεβρουαρίου του 2023, άρα είναι το πιο πρόσφατο από τα τρία, και είναι μία περίπτωση στην οποία σε αυτό το βίντεο και με βάση αυτά που μου γράφει εκείνη η κοπέλα, μιλάμε για κάποιες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί μία φιλία να μετατραπεί σε μία υγιή σχέση, αλλά είναι πολύ σημαντικές οι προϋποθέσεις. Επίσης, σε αυτό το βίντεο τονίζεται πόσο σημαντική είναι η ψυχοθεραπεία για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τους στρεβλούς τρόπους με τους οποίους βλέπουμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας κρατάνε την προσοχή και να το παρακολουθήσετε και τα τρία μαζί, ώστε στα σχόλια να δώσετε έτσι μια συνολική εικόνα και πώς σας φάνηκε και η διαφορά που είχε το ένα βίντεο με το άλλο και σε σχέση με τη θεματική, αλλά σίγουρα και ο ήχος καλυτέρευε και η εικόνα. Αυτά τα βίντεο μας δίνουν και μια ευκαιρία να δούμε πώς εξελίσσεται το κανάλι μας τεχνολογικά.
με το που περνάνε οι μήνες και τα χρόνια. Πάμε να δούμε το τελευταίο κομμάτι. Θεματάρα. Θεματάρα και με updates μέσα σε 4 μέρες, τα οποία ήρθαν από μόνα τους, τώρα που ψάχνω να βρω στο email μου τις επιστολές παλιά. Και είναι θεματάρα και για το ζήτημα που είναι αν 2 άνθρωποι μπορούν να γίνουν ζευγάρι από φίλοι ή κάτι από τα 2 θα χαλάσει, αν 2 άνθρωποι που είναι φίλοι μπορούν να γίνουν ζευγάρι, αλλά θα δούμε και αυτή την ιστορία ειδικά και το πώς μία κοπέλα ή ένας άντρας θα μπορούσε αυτό παραμυθιάζεται. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα 4 email που έχει στείλει φίλη. Λοιπόν, θα το πάω ανάποδα σήμερα. Θα διαβάσω από το τέλος και μετά θα πάω στην αρχή για να δούμε ότι οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα μας και άμα ψάξουμε πραγματικά και άμα ψυχοψαχτούμε και άμα ψυχοεκπαιδευτούμε και άμα κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, μπορούμε να βρούμε τις απαντήσεις και δεν είναι εξαιρετικά καθόλου καλή ιδέα κάθε 3 και λίγο να στέλνουμε μήνυμα στη Θέκλα, η οποία αυτή την περίοδο γράφει και βιβλίο, αλλά και ένα μήνα γράφει βιβλίο. Είστε πόσες χιλιάδες, τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι που παρακολουθείτε κάθε μήνα τα βίντεο στο YouTube, παρόλο που μόνο 72.000 είστε εγγεγραμμένοι. Οπότε αν δεν έχετε πατήσει εγγραφή, πατήστε το κουμπί εγγραφή, κάντε μου τη χάρη. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και εάν σας αρέσει αυτό το βίντεο, οποιοδήποτε άλλο βίντεο, πατήστε ένα like ρε παιδιά και μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα με τους φίλους σας και τους γνωστούς σας, προκειμένου να μεγαλώσουμε ως κοινότητα και να μπορεί το κανάλι μας να είναι βιώσιμο, ώστε να συνεχίζω καθημερινά να ανεβάζω βίντεο. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, YouTuber, ψυχοεκπαιδεύτρια, ό,τι θες πες το. Λοιπόν, από τη φιλία στον έρωτα είναι το ερώτημα και είπαμε διαβάζω προς τα πίσω. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα. Σου έστειλα πριν λίγες μέρες κάποια emails, 3, περιγράφοντας το θέμα που απασχολεί, που με απασχολεί. Ακούω εδώ και μέρες τα βίντεο στο κανάλι σου και ένιωσα την ανάγκη και εγώ να σου πω σε αυτό το τελευταίο mail κάποια πράγματα που νομίζω θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις το θέμα μου. Και θα το ξαναλέω, πάω ανάποδα, θα διαβάζω το τελευταίο email πρώτο για να δούμε ότι οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι πληροφορίες που θέλει να μου δώσει η φίλη για να κατανοήσω το θέμα μου, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για να κατανοήσει η ίδια το θέμα της και για να κατανοήσει ο καθένας από εμάς ένα αντίστοιχο δικό του θέμα. Προέρχομαι από μια δυσλειτουργική οικογένεια. 2 νέοι άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν και έκαναν 2 παιδιά. Λέει το φίλο του αδερφιού της, δεν θα το αποκαλύψω το φίλο γιατί θέλω να προστατεύσω την ταυτότητα της φίλης. Τον την αδελφού αδελφή μου και εμένα. Έζησα πιεσμένα χρόνια μέσα στην ενδοικογενειακή βία, λυπάμαι πάρα πολύ. Και η διέξοδός μου ήταν ο αθλητισμός. Εκεί ένιωθα καλά, ελεύθερα, αλλά με όλη την πίεση και τη στέρηση του να κάνει κανείς πρωταθλητισμό. Όμως μπροστά σε αυτό που βίωνα στο σπίτι ήταν πτέσμα εστερήσεις και τραυματισμοί και όλα αυτά που θυσιάζεις για να, γίνεις πρωταθλητής. Η αδελφή μου, να είπα τώρα το φίλο, εντάξει το είπα, δεν πειράζει. Η αδελφή μου για να ξεφύγει παντρεύτηκε και μετά από 4 χρόνια χώρισε. Εγώ πάλι δεν παντρεύτηκα ποτέ, ούτε και ποτέ μου γεννήθηκε η επιθυμία να γίνω μάνα. Εδώ θέλω να τονίσω ότι είναι εντελώς legit, εντελώς νόμιμο, εντελώς φυσιολογικό να μην θέλει μια γυναίκα ή ένας άντρας να παντρευτούν ή να μην θέλουν να γίνουν γονείς. Το λέμε συχνά στο κανάλι μας. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι δεν αγαπώ τα παιδιά. Πραγματικά δεν σημαίνει ότι αν κάποιος αποφασίζει να μην γίνει γονιός ότι δεν αγαπάει τα παιδιά οποιαδήποτε άλλα πλάσματα. Όμως είμαι της άποψης ότι η μάνα είναι εκείνη που προσφέρει αγάπη, ασφάλεια σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στα βιολογικά της. Μαζί σου. Συμφωνώ. Βίωσα το αίσθημα της απόρριψης της γυναίκας από τον άντρα μέσω της μητέρας μου. Την βλέπαμε να μαραζώνει και προσπαθούσαμε κι εγώ και η αδερφή μου να της συμπαρασταθούμε. Ποτέ η ίδια δεν το ζήτησε ή το απέτησε από μας. Αντιθέτως έκανε τα πάντα ή έτσι νόμιζε για να μην καταλάβουμε το πόσο στενοχωρημένη ήταν.
Το γεγονός και μόνο ότι δεν χώριζε τον πατέρα σου και σας άφηνε να μεγαλώνετε μέσα σε εκείνο το περιβάλλον, δείχνει ακριβώς την αδυναμία της να σας προστατεύσει από την ενδοοικογενειακή βία. Ο μπαμπάς με πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις. Και εγώ φτάνω πια στα 50 και όταν γνωρίζω κάποιον θέλω να ξέρω σίγουρα αν είναι εντελώς ελεύθερος. Και καλά κάνεις και θα πρέπει να το κάνεις αυτό και από τα 20 και από τα 30 και από τα 40, όχι μόνο στα 50. Ακόμη και σε απλή σχέση να είναι, φεύγω. Για παντρεμένο δεν το συζητώ καν. Και πολύ καλά κάνεις. Και αυτό είναι καλή ιδέα να κάνουμε όλοι μας. Και να μην απατούμε. Και όταν δημιουργούμε μια καινούρια σχέση, μια καινούρια γνωριμία, να απαιτούμε clean slate, ξεκάθαρη αρχή, να είναι και οι δυο ελεύθεροι παντελώς και διατεθειμένοι να συνδεθούν ο ένας με τον άλλο. Το ξέρω σε κούρασα, σταματάς εδώ, απλώς ένα μην ιστορικό των πληγωμένων μη ανέμελων παιδικών μου χρόνων και μεγάλου τραύματος που κρατώ καλά κρυμμένο στη ψυχή μου. Καταλαβαίνεις ότι έπαθα κατάθλιψη και εδώ και 5 χρόνια αναγνωρίζοντας ότι μόνη μου δεν πρόκειται να γιατρευτώ, πήγα σε ψυχίατρο, μίλησα και ακολουθώ θεραπευτική αγωγή. Μπράβο και πολύ καλά έκανες. Ταυτόχρονα διαβάζω, παρακολουθώ και κάνω εσωτερική δουλίτσα με τον εαυτό μου για να τον αγαπήσω, να τον καταλάβω και να τον συγχωρήσω. Και μαζί να προχωρήσουμε αισιόδοξα μπροστά. Σε ευχαριστώ για τη δύναμη που εισπράττω από τα λόγια σου στα βίντεο. Εδώ θέλω να σου πω ότι πρέπει να κάνεις και ψυχοθεραπεία. Είναι τρίπτυχο, φιλενάδα. Το πρώτο είναι ψυχοθεραπεία. Το δεύτερο είναι ψυχοεκπαίδευση και το τρίτο είναι ψυχοφαρμακευτική θεραπεία όταν χρειάζεται. Θέλω να μοιραστώ εδώ μαζί σας κάτι σήμερα. Ξέρετε ότι κάνω και εγώ ψυχοθεραπεία. Όμως κάποιες φορές έχω αντίσταση στη θεραπεία. Και τον τελευταίο καιρό είχα πολύ αντίσταση, αντιστασάρα. Δεν έβρισκα χρόνο να κλείσω ραντεβού με τη θεραπευτριά μου. Της έλεγα θα σου πω πότε μπορώ κλπ. Και προχθές, καφεδάκι. Τώρα βλέπω την κάμερα ότι όταν φεύγω από την κάμερα, ότι εστιάζει και εξεστιάζει μόνη. Και προχθές κάναμε συνεδρία μετά από πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να έχει και 2 μήνες να κάνουμε συνεδρία. Ξέρω, φταίω. Ξέρω, έφταιξα. Λοιπόν, και στη συνεδρία συνειδητοποίησα για πρώτη φορά κάτι το οποίο αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της προσωπικότητας μου, του χαρακτήρα μου, του τρόπου με τον οποίο λειτουργώ, το οποίο υπήρχε πάντα εκεί, αλλά προφανώς δεν ήμουν έτοιμη ακόμη να το δω ή δεν είχαμε φτάσει μέσα από τη θεραπεία στο σημείο να μπορέσω να το δω και να το αντιληφθώ, να το πάρω και να αποφασίσω υπεύθυνα να το διαχειριστώ. Τι μάθαμε? Προσπαθούσε η θεραπεύτρια μου και παλιότερα να μου το πει, αλλά εγώ αντιστεκόμουν. Τι μου λέει? Με βάζει κάτω και μου λέει: αυτοπαραμυθιάζεσαι, κυρία μου, λέει. Λέω, τι είμαι εγώ? Μα εγώ. Μα ξέρεις ότι εγώ έχω ένα κανάλι στο YouTube που κάθομαι όλη μέρα και λέω στους ανθρώπους να μην αυτοπαραμυθιάζονται, δεν το ξέρω. Μου λέει, είναι και πολύ καλό το κανάλι σου και καλά τα βίντεο σου, όμως αυτοπαραμυθιάζεσαι. Της λέω, τι εννοείς? Μου λέει, έχεις θέμα με την αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης, το delayed gratification. Θυμάστε όσοι είσαστε στη συμμετοχή που διαβάσαμε και αναλύσαμε το βιβλίο του Scott Peck, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», που στο πρώτο κεφάλαιο, αν όχι στο δεύτερο, μιλούσε για αυτή τη βασική αρχή, την αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να περιμένει, να πάρει επιβράβευση αργότερα και να μην θέλει αμέτη μου χαμέτη τώρα επιβράβευση, να σασάρει που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή να βιάζεται υπερβολικά, να δίνει με τα μούτρα και να χάνει την ευκαιρία να σταθμίσει καλύτερα μία συνθήκη. Και μου λέει, αυτό συμβαίνει συνήθως σε παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει χωρίς όρια ή σε παιδιά που έχουν μεγαλώσει με πολύ αυστηρά όρια, ώστε να βιώνουν συνεχώς ματέωση και μεγαλώνοντας να μην αντέχουν άλλη ματέωση, να λένε όχι άλλο κάρβουνο. Ήτανε μια στιγμή που σαν να και άνοιξε το κεφάλι μου στα 2 και μπήκε μέσα αυτή πολύ μεγάλη αλήθεια για μένα,
η οποία ευτυχώς πλέον εφαρμόζει μόνο στις ερωτικές μου σχέσεις. Το έχω ξεπεράσει αυτό το κομμάτι όσον αφορά στις φιλικές σχέσεις και στις σχέσεις μου με τα παιδιά μου κλπ. Και το παρουσιάζω αυτό στις ερωτικές σχέσεις, ότι όταν γνωρίσω κάποιον θέλω αμέτη μου χαμέτη ή να γίνει ή να μην γίνει κάτι από την αρχή, και δεν παίρνω το χρόνο μου να το μελετήσω καλά, να ζυγίσω καλά τα στοιχεία που έχω απέναντί μου και να προσχωρήσω σε μία συνθήκη όταν είμαι σίγουρη ότι είναι και αυτό που μου κάνει και αυτό που θέλω και αυτό που θα είναι υγιές. Πραγματικά μέσω της ψυχοθεραπείας άνοιξαν τα μάτια μου και είδα, γιατί έχω κάνει όλες αυτές τις ωραιότατες αποτυχίες στις ερωτικές μου σχέσεις μέχρι σήμερα. Και ενώ βρίσκομαι σε μια συνθήκη στην οποία άχτιβλη, ενεργός, δεν ψάχνω για ερωτική σχέση αυτή την περίοδο. Σας είπα, έχω ένα λογαριασμό στο Tinder, τον οποίο τον έχω απενεργοποιημένο αυτή την περίοδο. Όμως ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που έμαθα, και το έμαθα μέσω της ψυχοθεραπείας. Διαβάζω όλη μέρα βιβλία, γράφω βιβλία, φτιάχνω τα βίντεο εδώ στο YouTube, αναλύω τις ιστορίες σας, φτιάχνω βίντεο ψυχοεκπαίδευσης. Όμως εγώ ίδια δεν πήγαινα στη ψυχοθεραπεία, δεν θα το μάθαινα αυτό. Και τη ρώτησα, της λέω, γιατί νομίζεις ότι εγώ έχω αντίσταση στο να έρθω στη θεραπεία? Και μου είπε, φοβάσαι αυτά που θα μάθεις και φοβάσαι αυτά που θα βιώσεις. Και είχε δίκιο, γιατί αναλύσαμε, θα αναθυμηθήκαμε στο ραντεβού μου που είχα εγώ με την ψυχολόγο μου, και αναλύσαμε ένα περιστατικό που συνέβη και όταν ήμουν παιδί, το οποίο δεν το θυμάμαι εγώ ίδια, αλλά το θυμάμαι πως το διηγούνταν οι γονείς μου, και σε ένα από τα βιβλία μου, νομίζω στο ψυχολογικό πόλεμο το έχω καταγράψει, το περιστατικό που είχαμε πάει με τους γονείς μου να μείνουμε στη γιαγιά για ένα διάστημα, και οι γονείς με είχαν να κοιμάμαι μαζί τους, γιατί στο σπίτι της γιαγιάς στο χωριό δεν υπήρχε ξεχωριστό κρεβατάκι για το παιδί, και όταν επέστρεψα στο σπίτι μου ενός χρόνου και κάτι, ήθελα να κοιμηθώ μαζί τους και ο πατέρας μου επέμενε, και για ένα ολόκληρο βράδυ με άφησαν να κλαίω και να οδύρωμαι μέσα στο κρεβατάκι μου το παιδικό, μέχρι που τις 4-5 ώρα το πρωί είχα σκαρφαλώσει στα κάγκελα. Αυτό δεν το θυμάμαι εγώ, το λένε οι γονείς μου, και είπα, μαμά, το παιδί σου θα πέσει, το μωρό σου θα πέσει κάτω. Μάλιστα είχα πει, μαμά, το μωριό σου είναι να πέσει κάτω. Γιατί ήμουνα ενός έτους, μου λες, είχα αρχίσει να μιλάω και δεν μιλούσα καθαρά. Και το θυμηθήκαμε αυτό το περιστατικό, και δεν σας κρύβω ότι κατά το υπόλοιπο της χθεσινής μέρας ήμουνα κάπως. Ήμουνα κάπως, γιατί είχα προφανώς συναισθηματική αναδρομή μιλώντας για αυτό το περιστατικό. Όμως επειδή αυτή η συναισθηματική αναδρομή έγινε μέσω της ψυχοθεραπείας και με τη στήριξη της θεραπευτρίας μου, σήμερα νιώθω πολύ καλύτερα και έχω αποφασίσει ότι δεν θα ξανά ακυρώσω κανένα ραντεβού και ότι δεν θα ξανακάνω αντίσταση στη θεραπεία. Και σημειώστε ότι κάνω ψυχοθεραπεία από το 1998. 24 χρόνια. On and off. Με αντιστάσεις και όχι αντιστάσεις. Λοιπόν, φίλε Νάδα, καλή είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Είμαι πολύ υπέρ, το ξέρεις. Πολύ καλή είναι η ψυχοεκπαίδευση. Είπαμε, πατήστε εγγραφή στο κανάλι, μοιραστείτε τα βίντεο με φίλους σας, πατήστε το καμπανάκι να έρχονται ειδοποιήσεις. Αλλά είναι απαραίτητη η ψυχοθεραπεία. Γιατί εκεί στη ψυχοθεραπεία ειδικά, ο θεραπευτής μαζί με σένα μαθαίνει εσένα. Και μόνο μέσα από τη ψυχοθεραπεία θα πάρεις εξατομικευμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που σε καίνε. Και σημειώστε το αυτό. Μπορεί να έχεις 10 συναντήσεις, 10 συνεδρίες, τις οποίες να νομίζεις πως δεν υπάρχει καμία πρόοδος ή δεν έχετε φτάσει κάπου, και στην 11η συνεδρία να υπάρχει ένα άλμα. Όπως αυτό το άλμα που σας έχω περιγράψει. Οπότε επιμένουμε στη ψυχοθεραπεία. Και υπενθυμίζω ότι εγώ δεν κάνω θεραπεία, οπότε δεν διαφημίζω κάτι το οποίο μετά θα πουλήσω. Μιλάω ως καταναλωτής, αν επιτρέπετε, ή ως ανθεραπευόμενη, ως άνθρωπος ο οποίος δέχεται ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεύεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αρχικό email της φίλης. Καλησπέρα, αγαπημένη μου Θέκλα. Καλησπέρα. Ο τίτλος ήταν «Από τη φιλία στον έρωτα, υγιή σχέση ή κρύβει παγίδες». Χρησιμοποιώ ενικό και ας μου επιτραπεί με όλο το σεβασμό, αλλά σε νιώθω τόσο οικείο πρόσωπο. Επιτρέπεται, και μ' αρέσει ο ενικός να το χρησιμοποιείτε, γιατί νιώθω πραγματικά ότι είμαστε κοντά. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη βοήθεια που εισπράττω παρακολουθώντας σε στο YouTube. Είμαι η Τάδε, λέει το όνομά της, είμαι 50 ετών και εδώ και 6 περίπου μήνες ξαναήρθα κοντά με έναν παιδικό φίλο.
γράφω ξαναήρθα. Γιατί συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο να γνωριζόμαστε από παιδιά. Υπήρξε εφηβικός έρωτας στο σχολείο, μια σχέση όπως γινόταν τότε στην αθώα δεκαετία του 80, τα πρώτα φιλιά και αγκαλιές και μέχρι εκεί. Άρα δεν ήσασταν φίλοι. Δεν ήσασταν φίλοι τότε. Τότε φτιάξατε μια εφηβική ρομαντική σχέση. Άρα δεν ήσασταν φίλοι τότε. Τώρα να δούμε αν γίνατε ποτέ και φίλοι μετά. Είμαστε στην κοινή παρέα από τότε με όλα τα διαλύματα που κατά καιρούς συμβαίνουν στις παρέες. Μεγαλώνοντας όλοι μας αλλάζουν οι προτεραιότητες, αλλά πάντα θα υπήρχε στοιχειώδης επικοινωνία μεταξύ μας. Χαίρομαι που είχατε παρέα. Χαίρομαι. Εγώ δεν ήμουν μέρος παρέας ποτέ. Δεν τέριαζα, wouldn't fit. Λοιπόν, τώρα και μέσω των κοινωνικών δικτύων επικοινωνούμε συχνά μέσω αυτών, δηλαδή μέσω Facebook, Instagram κτλ. Αλλά προσπαθούμε να βρισκόμαστε και όλοι παρέα για καφέ ή ποτό. Όχι συχνά, αλλά όχι και καθόλου. Με τον άνθρωπο αυτόν πάντα, τουλάχιστον από μεριάς μου, σίγουρα από μεριάς σου, υπήρχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια, πες το και αδυναμία, αλλά ήταν ένα πολύ καλό και ευγενικό παιδί με ήθος και κοινωνική παιδεία, θαυμαστικό. Είχες αυτή τη γνώμη γι' αυτόν. Δεν ήταν, είχες αυτή τη γνώμη ότι ήταν ένα πολύ καλό και ευγενικό παιδί με ήθος και κοινωνική παιδεία. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ένα καλόπαιδο slash κολόπαιδο, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Κάποιος ο οποίος φαίνεται πολύ ευγενικός ενώ δεν είναι. Οι νάρκισσοι συνήθως το κάνουν αυτό. Συμπεριφέρονται με φαινομενική ευγένεια ενώ από κάτω είναι αιμοβόροι και θέλουν μόνο να εξουσιάζουν και να παίρνουν. Με αρχές και σωστή συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες. Για να δούμε αν αυτή η εντύπωση που είχες γι' αυτόν ισχύει. Αυτός λοιπόν σπούδασε στην Ελλάδα και δυστυχώς τότε, πριν αρκετά χρόνια, πήρε την απόφαση να φύγει στο εξωτερικό αφού δεν έβρισκε δουλειά στην πατρίδα. Στα διαστήματα που ερχόταν, σε κάποιο από αυτά συνδέθηκε ερωτικά με μια γυναίκα μεγαλύτερη του, η οποία και του επέβαλε να ξεκόψει από όλους μας. Χαθήκαμε εντελώς. Δεν το ξέρουμε αυτό αν είναι η γυναίκα που του το επέβαλε να ξεκόψει από εσάς και γι' αυτό χαθήκατε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρω. Έτσι σας έλεγε, έτσι άφηνε να εννοηθεί. Εννοείται λόγω δουλειάς συνέχισε να ζει στο εξωτερικό, ενώ η σύζυγος με το παιδί του έμεναν στην Ελλάδα. Εμείς μαθαίναμε από τον κολλητό του μόνο αν είναι καλά και δεν ήταν, περνούσε άσχημα γιατί προέκυψε εγκυμοσύνη και την παντρεύτηκε. Έτσι είχε περιγράψει αυτό στη γυναίκα του, ότι τον ξεγέλασε, ότι έμεινε έγκυος επίτηδες, το ξεγέλασε, αναγκάστηκε να την παντρευτεί κλπ. Κλπ. Πριν κάμποσα χρόνια μάθαμε πως χώρισε. Τώρα τι γάμος ήταν αυτός που ήταν αυτός στο εξωτερικό και αυτή στην Ελλάδα. Άρα και που μιλούσαμε στο Facebook και αφού χώρισε άρχισε να μιλάει με εμάς περισσότερο. Ως φίλη του, δεν ήσασταν φίλη του, γνωστή του ήσασταν. Ο πραγματικός φίλος σε ξέρει πολύ καλά. Γνωστή του ήσασταν. Ξέραμε ότι ήταν ένας άσχημος γάμος με ένα ακόμη πιο άσχημο διαζύγιο. Πριν 5 χρόνια βρεθήκαμε για ένα ποτό η παρέα και εκεί οι δυο μας μιλούσαμε όλο το βράδυ σαν να ήμασταν μόνοι. Άνοιξε την καρδιά του και μου μίλησε για όλα όσα είχα συμβεί στη ζωή του. Έλα να δούμε τώρα που άνοιξε την καρδιά του και σου μίλησε για όλα όσα είχα συμβεί στη ζωή του. Τι εντύπωση αποκόμισες για αυτόν τον οποίον περιέγραφες στην αρχή ως ένα καλό παιδί με ήθος, ευγενικό, κοινωνική παιδεία, με αρχές και σωστή συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες. Είπαμε να πονηρευόμαστε και λίγο. Εγώ όταν ακούω έναν άνδρα να κατηγορεί γυναίκες, δεν λέω πω πω τον κακομύρι, πω πω τον κακομύρι, με τι μπιπ γυναίκες έμπλεξε. Σκέφτομαι πόσο μισογύνης μπορεί να είναι. Αυτό σκέφτομαι. Γιατί ακόμη και αν όντως υπήρχαν ζητήματα με την πρώην γυναίκα σου, δεν βγαίνεις για ραντεβού και δεν φλερτάρεις και δεν καυλαντίζεις. Sorry για την έκφραση, αν δεν έχεις ξεπεράσει αυτά που έχεις βιώσει μέσα στο γάμο σου και αν δεν είσαι σε ένα χώρο που δεν έχεις ανάγκη να κάνεις rumination για αυτά, να τα μυρικάζεις. Λοιπόν, άνοιξε την καρδιά του και μου μίλησε για όσα είχαν συμβεί στη ζωή του. Αντίκρισα ένα αγρίμι. Αυτό το ευγενικό και τρυφερό παιδί που ήξερα είχε μετατραπεί σε έναν οξύθυμο, εύθυχτο και τιμοπόλεμο άνδρα. Ίσως να τον είδες για πρώτη φορά. Ίσως. Τρόμαξα και κρατήσαμε επαφή αλλά απομακρύνθηκα.
λειτουργήσε τον gut instinct σου, λειτουργήσε η διαίσθησή σου, την άκουσες αρχικά. Ξαναλέω, όσο προβληματικοί και αν είμαστε, όσο συνεξαρτώμενοι και αν είμαστε, όσα ζητήματα και αν έχουμε, δουλεύει η ευλογημένη η διαίσθηση, δουλεύει τον gut instinct, εμείς επιλέγουμε μετά να το αγνοήσουμε. Μετά και από μια συνομιλία μας στο Messenger που κατέληξε σε προσβολή προς το άτομό μου, εκεί ξέκοψα εντελώς. Γιατί δεν του πάτησες και έναν μπλόκο? Μπλοκ, παιδιά, είναι σωτήριο τον μπλοκ. Γιατί όταν τον μπλοκάρεις τον άρχη σου και να θέλει να επανέλθει μετά, δεν μπορεί να επανέλθει. Τουλάχιστον μέσω του ιδίου μέσου. Και... υπάρχει πολύ πλάκα. Μου στείλε πριν λίγο καιρό μήνυμα ένας τύπος που λέει: έχω κάνει ψεύτικο Facebook για να σου γράψω, γιατί με έχεις μπλοκάρει από το αλήθεια. Του λέω: πότε σε μπλόκαρα? Μου λέει: το 2011. Του λέω: εμπιστεύομαι τον εαυτό μου το 2011 και τον ξαναμπλοκάρω και από το ψεύτικο Facebook. Πραγματικά δεν θυμόμουν ποιος είναι. Μου είχε πει ότι μιλήσαμε και ότι του είχα πει ότι ήταν απαράδεκτος, ότι με είπες μισογίνη και εγώ δεν είμαι και τέτοια. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου το 2011 και τον ξαναμπλόκαρα. Το καλοκαίρι, στη γιορτή του, έκανα το λάθος εντός εισαγωγικών να στείλω ευχές. Σε έτρωγε και σένα ο κόλος σου, sorry. Να φας ξύλο, sorry. Sorry, sorry. Αυτοκαταστροφικότητα. Τυπικές ευγενικές ευχές, τι το ήθελα. Ξεκίνησε εκείνο το φλερτ με καθημερινά μηνύματα στο Viber, να μιλάμε συνέχεια. Σημειώνω ότι ταιριάζαμε πολύ στο χιούμορ και τις απόψεις και συζητούσαμε για πολλά θέματα, κυρίως ψυχολογίας, γιατί μας εξητάρει πολύ ο μαγικός κόσμος του μυαλού, τα απάτητα αυτά μονοπάτια που ανακαλύπτεις μέσα από τη ψυχολογία και βλέπεις συμπεριφορές και ανακαλύπτεις νέες οπτικές σε θέματα που θεωρούσες ότι λύσεις άλλες δεν υπάρχουν, να όμως που από μια άλλη οπτική βλέπεις ότι υπάρχουν μπούρδες. Τέτοιες μπλε λιλά και φούξια, καθρέφτισμα έκανε. Εσύ αυτά μπορεί να τα πιστεύεις. Εσύ μπορεί να τα πιστεύεις αυτά για την ψυχολογία, αυτός όχι. Απλώς σου λέει αυτά που ήθελες να ακούσεις. Να μην πλατιάζω. Ξεκινήσαμε λοιπόν και αφού ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη κιόλας μέρα από μεριάς μου πρώτα ότι αν θα ξεκινήσουμε να μιλάμε, ας ξεκαθαρίσουμε ότι με κρατούσε μακριά του όλα μου τα παράπονα και τις παρεξηγήσεις και την προσβολή του απέναντί μου κλπ. Ζήτησε συγγνώμη, hoovering, σε ρουφάει πίσω. Παραδεχτήκαμε ότι αρέσει ο ένας τον άλλον και ζώντας ο ίδιος στην Ελλάδα πλέον αλλά σε επαρχιακή πόλη και όχι στο κέντρο, θα βρούμε μαζί τους τρόπους και τις λύσεις για να βρισκόμαστε και να περνάμε χρόνο μαζί. Άλλαξε η συνθήκη του παιδιού, ήρθε πίσω στην Ελλάδα, άρα είχε ανάγκη να πάρει κάτι από σένα. Γι' αυτό ζήτησε και συγγνώμη, γι' αυτό και μιλούσε για τα θέματα που μιλάς και εσύ, γι' αυτό και είχατε τόσα πολλά κοινά. Έκανε mirroring, καθρέφτισμα. Οι νάρκισσοι καθρεφτίζουν. Είσαι εσύ ένα στυλ. Λες μ' αρέσει η ψυχολογία, θα το αρέσει και αυτού η ψυχολογία για να σε τραβήξει, για να σε πείσει ότι είστε ταιριαστή. Βεβαίως, ένιωθε ενοχικά απέναντι στο παιδί του γιατί μεγάλωνε χωρίς τον πατέρα του καθημερινά, αλλά τον έβλεπε τρεις φορές το χρόνο που ερχόταν από το εξωτερικό. Και ενώ είπαμε να μην βιαστούμε, αλλά να το ξεκινήσουμε αργά και σωστά και δεν μας βίαζε ο χρόνος, ξένα μήνα περίπου, εκεί που θα ερχόταν κλεφτά για να ειδωθούμε από κοντά, μένει άνεργος. Μήπως ήταν και από πριν? Εγώ πιστεύω ήταν και από πριν. Απλώς μετά θα στο πει. Γυρνά Αθήνα στο σπίτι του, μένει μόνος και με ενημερώνει ότι η πρώην γυναίκα του του έδωσε το παιδί γιατί αφού δεν θα είχε λεφτά για διατροφή να συντηρήσει ο ίδιος το παιδί του. Και εδώ ξεκινά το δράμα. Όχι, το δράμα ξεκίνησε από εκεί που του στείλες χρονιά πολλά. Άνεργος, σε αναζήτηση εργασίας, έξοδα να τρέχουν, με το παιδί συνέχεια να μένουν μαζί, να μην υπάρχει χώρος και χρόνος για μένα ποτέ, παρά μόνο με μηνύματα καθημερινά συνέχεια, αλλά μέχρι εκεί μόνο μηνύματα. Εννοείται ότι όσο περνούσε ο καιρός, η ψυχολογία του έπεφτε συνέχεια. Απογοητευόταν γιατί έστελνε βιογραφικά και ή δεν το απαντούσαν ή του έλεγαν ότι ήταν υπερπροσοντούχος, overqualified. Και μου έλεγε ότι ευτυχώς που υπήρχα και εγώ και δεν είχε καταρρεύσει. Μα είχε δωρεάν ψυχολόγο ο άνθρωπος. Ένα κλικ στο Viber, απόσταση, τζάμπα και βερεσέρα, τα ακούς όλα, να στηρίζεις. Κατέρεα εγώ όμως. Και αφού μπερδεύτηκαν τα συναισθήματα του έρωτα και της φιλίας, φιλία δεν υπήρξε ποτέ. Φιλία δεν υπήρξε ποτέ και έρωτας δεν υπήρξε ποτέ από τη δική του πλευρά.
Αισθάνθηκα ότι ως φίλη όφιλε να του συμπαρασταθώ. Ως μια γυναίκα όμως που της άρεσε και ενδιαφερόταν ερωτικά για αυτόν τον άνδρα, δεν υπήρχε παρά μικρή ανταπόκριση. Ούτε φίλος σου ήταν, ούτε εραστή σου. Σε χρησιμοποίησε. Σε χρησιμοποίησε για να διαβεί το δύσκολο διάστημα συναισθηματικά. Ναι, ήταν εκεί. Ναι, κατανοούσε και μου έλεγε ότι θα νιώθω αφιβολίες και ότι με κοροϊδεύει, αλλά όχι, δεν ήταν έτσι. Όχι, έτσι ήταν. Σε κοροϊδεύε. Σε ήθελε. Ήθελε αυτά τα καλά που του έδινες, αλλά αυτός δεν ήθελε να δώσει τίποτα πίσω. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε έρωτα και σχέση, όντας άνεργος που δεν υπήρξε ποτέ. Πρωτόγνωρο συνέστημα και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί με μία πρώην σύζυγο που του ασκούσε πίεση μέσω του παιδιού κλπ. Τέτοιες μπλε φουξέ, λιλάκι, πορτοκαλί. Σε ήθελε απλώς για να τον ενθαρρύνεις. Μετά από 2 μήνες που πια δεν άντεξα, του έστειλε ένα μήνυμα και του έγραψε όλα αυτά που ένιωθα. Δεν ήμασταν ξένοι για να ντρέπεται. Δεν βγήκαμε ούτε μια φορά για έναν καφέ να πούμε αυτά που λέγαμε με μηνύματα, αλλά από κοντά. Άρα, να υποθέσω κι εγώ ότι με κοροϊδεύε. Πάντα υπήρχε χρόνος άπλετος για το παιδί του, για μένα δεν βρέθηκε ούτε ένα μισάωρο. Όχι βέβαια, μάνα μου, γιατί δεν ήθελε να κάνετε σχέση. Ήθελε να σε έχει εκεί να το στηρίζεις. Ελπίζω να μην το δώσεις και λεφτά, πραγματικά. Σαφή απάντηση δεν πήρα. Σταμάτησα, δεν ξαναέστειλα και μετά από 2 εβδομάδες μου ήρθε μήνυμα ότι βρήκε δουλειά. Άτερε. Χάρηκα φυσικά, του ευχήθηκα και με βγαίνει, αλλά μαζεμένη πια κι εγώ, απαντούσα μόνο τα λάμβανα μήνυμά του. Εγώ δεν έστειλα από μόνη μου και καλά έκανες. Και σιγά σιγά, μετά από 3 εβδομάδες έρχεται και με ξανατουμπάρει. Σωστά δεν το έγραψα? Ένας τύπος χαρούμενος που ξαναέβρισκε τα πατήματά του. Είπα και εγώ να κάνω υπομονή και να ανοιχτώ λιγάκι, να του δώσω το ερέθισμα ότι δεν άλλαξε κάτι και επιτέλους να ειδωθούμε από κοντά. Δηλαδή όλο αυτό ήταν μηνυματική, εντός αγωγικών φιλία και εντός αγωγικών σχέση. Μηνυματική όλη αυτή η φάση. Δεν είχε χρόνο το αγόρι να βρεθείτε από κοντά. Μιλούσαμε πάντα με μηνύματα και ξεκίνησαν τα υπονοούμενα διακριτικά από μεριάς του. Ναι, ήταν διακριτικά για να μην πάρει ευθύνη. Να πάρεις εσύ την ευθύνη, να σου πει εγώ. Διακριτικό, εγώ δεν εννοούσα. Διακριτικά και εγώ απαντούσα, θα κλαμπόθελε, εγώ θα του ήθελα τι θες, τι είναι αυτό που γράφεις, σε με γουστάρεις, νιώθεις ερωτικά για μένα, θες να ξεκινήσουμε μια ερωτική σχέση, όχι διακριτικά αυτός, διακριτικά και εγώ και διακριτικά να τρώω το χρόνο μου και διακριτικά να ταλαιπωρούμε. Αλλά ένα βράδυ δεν άντεξα όλο η γυναίκα και του είπα ότι θέλω να ξέρω τι στα κομμάτια συμβαίνει. Θέλει, παίζει, καυλαντίζει, τι, καλά έκανες και άργησες κιόλας. Και επειδή εγώ τον θέλω, δεν μπορώ να παίζω. Δεν απάντησε και δεν πιστεύω ότι θα απαντήσει δηλαδή. Ήμουν απότομη, μπορεί. Αγάπη μου, δεν απαντάει γιατί δεν τον συμφέρει να απαντήσει. Υπάρχει στην Κύπρο μία παροιμία που λέει «Απουρέσει και περνά και σε χαιρετά στο Παναήρι έπαρτον και όσα σου δώκουν δώστον». Δεν την είπα σωστά. Τέλος πάντων, λέει: αν κάποιος άνθρωπος του μιλάς και δεν απαντάει, πάρ' του στο πανηγύρι και πούλεις τον όσα όσα. Δεν αξίζει ένας άνθρωπος που δεν απαντάει. Και αναφέρεται σε αυτό το ψυχολογικό όπλο της τιμωρίας της σιωπής. Κουράστηκα όμως και φοβήθηκα η αλήθεια να γίνω μαξιλαράκι στο εγώ του και μετά από κανένα εξάμηνο που αν και ίσως να μάθαινα ότι πήρε τα πάνω του και βρήκε άλλη, ξεκάθαρα. Γιατί συγγνώμη, αλλά εμένα δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα με ήθελε. Όχι γιατί δεν αξίζω, αλλά γιατί τόσο καιρό είχε την ευκαιρία και δεν το έκανε. Αυτά. Τελικά μπορεί μια φιλία να γίνει έρωτας? Ναι, μπορεί. Αλλά να είναι φιλία. Δικιά σας δεν ήταν φιλία. Αυτά. 1000 ευχαριστώ και μόνο που διάβασα αυτά που βγήκαν από την ψυχή μου και αποτυπώθηκα στο email. Φιλιά πολλά, σου εύχομαι και κάθε καλό. Και μετά έρχεται και η εξής διευκρίνηση. Διευκρινήσεις. Του συμπαραστάθηκα όσο κανείς άλλος, το αναγνώρισε, το παραδέχτηκε και μου το είπε. Μόνο ότι το αναγνώρισε, το παραδέχεται και το λέει δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει κάτι. Γιατί αυτός ήξερε και ήταν ξεκάθαρο ότι είχες ερωτικές βλέψεις και δεν σου το έλεγε, ξέρεις, εγώ δεν σε βλέπω ερωτικά. Οπότε αν θες να το κάνεις αυτό, αλλά να μην ελπίζεις σε κάτι ερωτικό, δεν σου το είπε. Γιατί θα έχανε την τροφοδοσία που του έδινες, την ναρκισιστική παροχή, τον ναρκισιστικό supply.
Αισθάνθηκα ηλίθια μετά από τόσο καιρό και στα τόσα χρόνια φιλίας μας. Σου ξανατονίζω, δεν είχατε ποτέ φιλία με αυτόν τον τύπο. Μια σχέση πήγατε να κάνετε και από την αρχή δεν τσούλησε. Και του το είπα ότι σεβόμενος τη φιλία μας και εμένα σαν άνθρωπο, αν σου πέρασε, αν ήταν ενθουσιασμός, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, μιλάμε με ειλικρίνεια, σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο. Ήταν το τρίπτυχο της συμφωνίας που κάναμε όταν ξεκαθαρίσαμε στην αρχή της επανασύνδεσης. Να το πω, να το πεις, ό,τι καθρέφτησε. Είδες, πήγες εσύ και έκανες συμφωνία να μιλάμε με ειλικρίνεια, να σεβόμαστε το ένα στον άλλο και να εμπιστευόμαστε το ένα στο άλλο. Και αυτό σου είπε ναι και ναι και ναι και ναι, και γιατί ήθελε την τροφοδοσία, την ναρκισσιστική, το narcissistic supply, την ναρκισσιστική παροχή που θα του έδινε. Και θα μπορούσες να μου το πεις. Έτσι του είχα πει και πριν τρεις μήνες που απάντηση σαφή δεν πήρα και εξαφανίστηκα. Θα ήθελα να γίνει κάποιο vlog για τις περιπτώσεις που δύο άνθρωποι μπορούν να γίνουν ζευγάρι από φίλοι ή κάτι από τα δύο θα χαλάσει. Και ποιοι οι φόβοι των δύο να προχωρήσουν σε σχέση. Μήπως από φόβο ότι θα χαλάσει και η φιλία, αγάπη μου, δεν είχες φιλία, σε εκμεταλλευόταν. Και πώς διαχειριζόμαστε τέτοιες περιπτώσεις, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το τελευταίο email σας το διάβασα. Τελικά ήταν τρία, δεν ήταν τέσσερα. Καταρχάς, δεν ήταν φιλία. Εντάξει. Η κοπέλα στο τελευταίο email το οποίο διάβασα πρώτο, μας είπε ξεκάθαρα τους λόγους για τους οποίους λειτουργεί συνεξαρτώμενα. Λειτουργεί με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αν έχετε τα ψίχουλα. Γιατί έχει μεγαλώσει σε ένα εξαιρετικά κακοποιητικό περιβάλλον και γιατί δεν έχει κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία για να τα ξαναβρει με τον εαυτό της. Ευτυχώς παίρνει αντικαταθλιπτική θεραπεία για την κατάθλιψη. Ευτυχώς κάνει ψυχοεκπαίδευση, αλλά πρέπει να κάνει και ψυχοθεραπεία. Δεύτερο, δεν ήταν φιλία αυτό το πράγμα. Δεν ήταν. Τι σημαίνει φιλία? Φιλία σημαίνει δύο σύνδεση, μία σύνδεση δύο ανθρώπων αγαπητική, που ο ένας άνθρωπος να επιθυμεί την παρέα του άλλου ανθρώπου, ο ένας άνθρωπος να εκτιμά τον άλλον άνθρωπο, ο ένας άνθρωπος να σέβεται τον άλλον άνθρωπο, ο ένας άνθρωπος να έχει ενσυναίσθηση για τον άλλο άνθρωπο και να υπάρχει ισοτιμία. Να μην είναι μόνο δίνω-δίνω ο ένας και παίρνω-παίρνω ο άλλος. Να υπάρχει ένα πάρε-δώσε. Η φιλία είναι όπως μια ερωτική σχέση χωρίς το σεξουαλικό-ερωτικό κομμάτι. Εάν δύο άνθρωποι έχουν επιτύχει να έχουν μια πραγματική φιλία, να υπάρχουν δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που προανέφερα, ο σεβασμός, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοεκτίμηση, η ισοτιμία, η αμοιβαιότητα, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η αυθεντικότητα, να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου και να εκφράζεις αυτά που πραγματικά νιώθεις και θέλεις, η ειλικρίνεια, η υγιής επικοινωνία, εάν αυτοί οι δύο άνθρωποι δημιουργήσουν ερωτική σχέση, αυτή η σχέση θα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή η σχέση θα πάει εξαιρετικά, υπέροχα. Γιατί είναι ό,τι πιο ιδανικό. Ήδη δύο άνθρωποι που είναι πραγματικά φίλοι έχουν χτίσει μεταξύ τους το οικοδόμημα της σχέσης και έρχεται μετά κερασάκι στην τούρτα ο έρωτας, η ερωτική έλξη, το σεξουαλικό ερωτικό κομμάτι που συμπληρώνει μια τέλεια σχέση. Εγώ δεν είμαι καθόλου εναντίον του ότι μια φιλία, πραγματική φιλία, αληθινή φιλία, μπορεί να μετατραπεί σε μια εξαιρετική σχέση. Μαλακίες στο τετράγωνο, με συγχωρείτε για τη γλώσσα μου, μπιπ μπιπ μπιπ, λένε αυτοί που λένε, ξέρεις, εγώ φοβάμαι να μην χαλάσει η φιλία μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να κάνουμε σχέση. Όχι, αγάπη μου, δεν σε γουστάρει, δεν σε θέλει. Είναι δικαιολογίες αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένος και γουστάρεις πραγματικά έναν άνθρωπο, τον καραγουστάρεις, σε φτιάχνει, σε... ξέρετε τη λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω, καταλάβατε τι εννοώ, υπάρχει ο έρος. Και τον ξέρεις και καλά αυτόν τον άνθρωπο και είσαι σίγουρος για το ποιόν του και τον εμπιστεύεσαι και έχει δοκιμαστεί σχέσεις μέσα στα χρόνια, τι τέλειο να κάνεις σχέση ερωτική. Τι πιο ωραίο. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα τη φιλία μου με την Αριστοτέλη. Ξέρετε εδώ στο κανάλι ότι έχω μία φίλη
η οποία είναι ψυχολόγος, είναι συνάδελφος και είμαστε φίλοι 12 χρόνια. Φίλες 12 χρόνια. Και την έχω φέρει πολλές φορές ως παράδειγμα ότι είναι η πρώτη, κατά τη γνώμη μου, υγιής φιλία που έχω δημιουργήσει ως ενήλικας. Και σκέφτομαι τώρα ότι αν είχαμε έναν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό και οι δύο, και αν είμαστε single και οι δύο, γιατί η Αριστονική είναι παντρεμένη, εγώ δεν είμαι πλέον, θα κάναμε την τέλεια σχέση. Όμως είμαι straight, τι να κάνουμε, και είναι straight, τι να κάνουμε. Με χίλια προχωράς μια πραγματική, αληθινή, αυθεντική φιλία σε σχέση εάν υπάρχει ερωτική έλξη και από τις δύο πλευρές και ταιριάζουν οι ερωτικοί προσανατολισμοί και είναι και οι δύο single. Διαφορετικά κάνεις μια πλατωνική σχέση με τον Άκη. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου. Είναι προφάσεις εν αμαρτίες και είναι δικαιολογίες. Το φοβάμαι μη χαλάσει η φιλία μας και δεν θέλω να χαλάσει η φιλία μας. Και δεν θέλω το ένα και δεν θέλω το άλλο. Όχι, μάνα μου. Όχι, μάνα μου. Δεν θες. Δεν γουστάρεις. Ένας που πραγματικά γουστάρει προχωρεί. Και χαίρεται να υπάρχει και ένα υγιές υποβαθροφιλίας. Στην περίπτωση της κοπέλας δεν υπήρχε η υγιές υποβαθροφιλίας. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην αρχή αυτού του βίντεο που κράτησε 37 λεπτά διάβασα το πρώτο mail της κοπέλας και μετά διάβασα το τελευταίο mail της κοπέλας και μετά διάβασα τα δύο πρώτα, το τρίτο mail και μετά τα δύο πρώτα, και να σας υπενθυμίσω ότι οι απαντήσεις υπάρχουν μέσα μας. Φτάνει να ψάχνουμε, να κάνουμε δουλίτσα, και η δουλίτσα χρειάζεται όχι μόνο ψυχοεκπαίδευση αλλά και ψυχοθεραπεία ταυτόχρονα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, γεια σας. Μουά! Έλα χαιρετήσεις τον κόσμο, έλα εδώ, έλα εδώ. Σηκωπάνω να χαιρετήσεις και πες τους, η ώρα είναι 12 παρά 20 και η μαμά κάνει βίντεο. Ναι, και είναι τσικροπέμπτη που θα ανέβει το βίντεο. Καλά τσικνίσματα. Σ' αρέσει το φως μας. Λάκι, 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 είσαι πολύ γελιστεράκι. Τι θα φας απόψε, Λάκι, κοψιδιά? Γεια. Το βίντεο αυτό ανεβαίνει την 5η, 16 Φεβρουαρίου 2023, που είναι και τσικνοπέμπτη και γι' αυτό. Γεια. Μετά που έχουμε παρακολουθήσει και τα τρία βίντεο, τι άποψη έχετε σχηματίσει? Μπορεί δύο φίλοι να κάνουν μόνο σεξ και αυτό είναι ok? Είναι καλή ιδέα ένας φίλος να χρησιμοποιεί τη φίλη του μόνο για σεξουαλική ικανοποίηση? Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί μια υγιής φιλία δύο ελεύθερων ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι δεσμευμένοι με άλλους ανθρώπους, να εξελιχθεί σε μια όμορφη σχέση? Θα χαρώ να ακούσω τις απόψεις στα σχόλια. Φιλιά!